θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σπύρο και τον Χρήστο και τον Ηλία και την Εφέλη που ήρθαν από Αθήνα για αυτή την εκδήλωση. Που για μας έτσι θα σας πούμε και στη συνέχεια γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία η έκδοση και η μετάφραση αυτού του βιβλίου. Ήταν έτσι ένας αγώνας, έχει μια περιπέτεια, έχει ένα συμβολισμό γιατί μας έπιασε μετά η καραντίνα, οπότε 2 χρόνια έγινε αυτή η γνωστή πάυση που ζήσαμε όλοι και όλες και επιτέλους σήμερα μπορέσαμε να το επικοινωνήσουμε μαζί σας. Οπότε θα ξεκινήσουμε σήμερα, έτσι έχουμε την εξής πρόταση. Θα ξεκινήσουμε με 3 μικρές εισηγήσεις με την αφετηρία του καθένα και της καθεμιάς μας. Γιατί θεωρούμε αυτό το βιβλίο και αυτή τη μετάφραση, ας πούμε, στο εδώ και στο τώρα σημαντική, αλλά και πώς επηρεάζει τη δουλειά μας, το όραμά μας, την παιδαγωγική πράξη. Οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτές τις 3 εισηγήσεις και στη συνέχεια θα παίξουμε και ένα παιχνίδι λίγο. Ωραία. Λίγο έτσι σκεφτήκαμε έτσι έναν τρόπο λίγο να δούμε πώς μπορεί, ας πούμε, τι μας κάνει έτσι, αυτό που γράφει ο Φερέρα, ας πούμε, σε αυτό το βιβλίο, τι μπορεί να μας κάνει εμάς, ας πούμε, προσωπικά, αλλά και πώς μπορούμε να το συλλογικοποιήσουμε εδώ πέρα, έτσι, αυτή η ομάδα που βρεθήκαμε σήμερα εδώ. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τον Χρήστο που έχει κάνει τη μετάφραση του βιβλίου, αλλά είναι και δάσκαλος ειδικής αγωγής στο δημόσιο σχολείο και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με τον Σπύρο από τις εκδόσεις Τάση Εκπίπτοντες. Οπότε, καλή συνέχεια. Εγώ αποχωρώ από το κεντρικό. Και έχετε... Φυσικά έπρεπε να έρθω και έχετε όλο το φώτα εμφάνιση. Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο μικρό δέντρο. Ειλικρινά πάρα πολύ χαρούμενος που η πρώτη παρουσίαση αυτού του βιβλίου γίνεται εδώ πέρα. Γιατί και αυτό το βιβλίο ήταν ουσιαστικά και η αφορμή για να γνωριστούμε και με την ομάδα, να έρθω και εδώ. Οπότε, όπως και με το Σπύρο, η αφορμή της γνωριμίας μας ήταν αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι και οι 3 και η παιδαγωγική ομάδα εδώ του Μικρού Δέντρου και ο Σπύρος από τη μεριά των εκδόσεων και εγώ με το να είμαι δάσκαλος και να ασχολούμαι παρόλα αυτά με την αντιαυταρχική εκπαίδευση, ο καθένας είχε ένα δικό του δρόμο που τον οδηγούσε κάπως στον Φερέρ με έναν περίεργο τρόπο και κάπως απλώς συνέκλειναν όλοι αυτοί οι δρόμοι στο βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα. Δηλαδή και όταν πήγα στον Σπύρο να του πω ότι ξέρεις, έχω κάνει αυτή τη μετάφραση και πήγα συγκεκριμένα στον Σπύρο γιατί πιο πριν είχε βγάλει και τις περιπέτειες του Νονό που αυτές κάπως εμένα με παρακίνησαν, λέω αφού υπάρχει αυτό το βιβλίο γιατί να μην δούμε και το δάσκαλο πίσω από αυτό το σχολείο. Και λέει ο Σπύρος απευθείας, ναι, ενδιαφέρομαι. Έχω επαφή και με το μικρό δέντρο που θέλω να κάνω κάτι αντίστοιχο. Μιλάω και εγώ, γίνεται ένα πολύ ωραίο τρίγωνο. Και είμαστε και οι 3 εδώ σήμερα να το παρουσιάζουμε. Οπότε, ειλικρινά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν το λέω τυπικά. Είχαμε συνεννοηθεί κιόλας με τα παιδιά. Εγώ, για αρχή τουλάχιστον, θα πω 2 λόγια για τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Θα πω ένα σύντομο βιογραφικό. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Και τι ήταν το μοντέρνο σχολείο που ουσιαστικά ίδρυσε ο Φερέρ. Και θα επανέλθω αργότερα να μιλήσω και από την δικιά μου σκοπιά για αυτό που είπε εσάς, το γιατί ο Φερέρ και γιατί ο Φερέρ κιόλας στο δημόσιο σχολείο. Γιατί όπως θα πω και στη συνέχεια, ήταν μεγάλος εχθρός των κρατικών σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, ο Φερέρ γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1859 σε ένα χωριό έξω από τη Βαρκελόνη από γονείς οι οποίοι ήταν πιστοί, ήταν καθολικοί και ευτυχώς, για μας που είμαστε εδώ πέρα, είχε κάποιες κακές επιρροές. Έναν θείο του, ο οποίος ήταν και άρνητης στράτευσης και φανατικός αντικληρικός. Και ο Φερέρ, μία από τις πρώτες δουλειές που έκανε, που ήταν σε έναν μήλο, ο Μήλωνας, ήταν αναρχικός και ήταν βασικά ενάντια στη μοναρχία που υπήρχε μέχρι τότε, μία έκθραυστη μοναρχία στην Ισπανία, με αρκετές εξεγέρσεις, έχουμε μία βραχίδια δημοκρατία, η οποία πέφτει, γίνεται ένα πολύ περίεργο, υπάρχει ένα πολύ περίεργο πολιτικό κλίμα εκείνη την εποχή. Ο Φερέρ σιγά σιγά στρατεύεται προς τις δημοκρατικές δυνάμεις για να ανατραπεί ο βασιλιάς, εργάζεται κιόλας στη συνέχεια ως εργάτης στα τρένα και έτσι μεταφέρει μηνύματα με εξόριστους πολιτικούς από τη Γαλλία, έχει μια επαφή με αυτούς.
Έπειτα από ένα, από την Παλινόρθωση, ουσιαστικά τώρα μιλάμε 1884-85, έτσι. Αυτοεξορίζεται κι αυτός στην Γαλλία, στο Παρίσι, όπου είναι με τον ηγέτη των δημοκρατικών, ας πούμε, τον Θορίγια. Δουλεύει και ως γραμματέας του. Έρχεται σε επαφή με, και με πολλούς εξόριστους Ισπανούς πολιτικούς, δημοκράτες και πιο ριζοσπάστες, με τους ριζοσπάστες Γάλλους, που υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης πολιτικό κλίμα στην Γαλλία. Και στο διάστημα της παραμονής του εκεί, ξεκινάει και συνειδητοποιεί τον πολύ κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης. Έχουμε και την κοσμική εκπαίδευση στη Γαλλία. Έρχεται σε επαφή και με παιδαγωγούς πρωτοπόρους που ζούσαν εκείνη την περίοδο. Και συνειδητοποιεί ότι για να αλλάξει η κοινωνία, για να έρθει η κοινωνική αναγέννηση, που είναι το πρόταγμα της εποχής, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για την επόμενη γενιά, πώς θα εκπαιδεύσουμε τα γενιά μας, τα παιδιά μας, να τα προετοιμάσουμε για την κοινωνική αλλαγή. Ταυτόχρονα έχει σημασία να πούμε ότι ουσιαστικά αφήνει πίσω του τις κάπως δημοκρατικές δυνάμεις, αλλά αστικές δημοκρατικές δυνάμεις, και στρέφεται καθαρά στον αναρχισμό. Είναι στο κλίμα εκείνης της εποχής με τον Τολστόι, Κροπότκιν, με τον Γκραβ, με τον Ανθέλμο Λορέντσο, με πολύ κόσμο που συνυπάρχουν στο Παρίσι. Ξέχασα να πω ότι ταυτόχρονα δούλευε στη Γαλλία ως καθηγητής Ισπανικών και ήταν κιόλας μέλος, ήταν ελευθεροτέκτονας, και σε μια στοά ελευθεροτεκτονισμού έκανε τα μαθήματα Ισπανικών. Από εκεί θα καταφέρει μέσα από μια μαθήτριά του να εξασφαλίσει ένα ποσό που του αφήνει η Εσπινής Μενιέ, ναι, η οποία πείθεται, ενώ και αυτή είναι χριστιανή, καθολική, και απλώς μαθαίνει Ισπανικά από τον Φερέρ για να κάνει τουρισμό στην Ισπανία, γιατί όχι. Αλλά πείθεται από τα ιδανικά του και του αφήνει η κληρονομιά ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για να μπορέσει ο Φερέρ να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που ήταν ένα σχολείο που θα προετοιμάσει μια επόμενη γενιά που θα φέρει κοινωνική αλλαγή. Έτσι, το 1901 επιστρέφει από την Γαλλία, από το Παρίσι, επιστρέφει στην γενέτειρά του, στη Βαρκελόνη, στο κέντρο της Βαρκελόνης, και εκεί λοιπόν ετοιμάζει και ιδρύει το μοντέρνο σχολείο. Ξεκινά λοιπόν Σεπτέμβρη του 1901 να λειτουργεί με καμιά τριανταριά μαθητές το μοντέρνο σχολείο. Θα πω πολύ επιγραμματικά κάποια χαρακτηριστικά του μοντέρνου σχολείου. Πρώτο και κύριο είναι η εναντίωση στην ουσιαστικά κρατική και εκκλησιαστική προπαγάνδα, στα μυθεύματα τα οποία περνάνε μέσα στα μαθήματα. Φανερά ή πολλά καθαγιάζουν το ρόλο της Εκκλησίας, το ρόλο του κράτους, και λειτουργούν αναπαράγοντας τις κοινωνικές ανισότητες και το κατεστημένο. Οπότε έχει και άλλα βιβλία. Ένα από τα συγγράμματα που δημιουργείται επί τούτου είναι και οι Περιπέτειες του Νονό, που πάλι έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Στάση Επίπτοντες, και για μένα ήταν και αφορμή για να κάνω τη μετάφραση. Τα οποία είναι απαλλαγμένα από αυτά τα παραδοσιακά ψέματα της, είτε της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης που απλώς εξυψώνουν το Θεό, είτε της κοσμικής εκπαίδευσης που εξυψώνουν το κράτος. Άλλα χαρακτηριστικά του μοντέρνου σχολείου που είναι εντυπωσιακά για την εποχή είναι η συνεκπαίδευση των φύλων, το οποίο μπορεί σε κάποιες περιοχές της Γαλλίας να υπήρχε εκείνη την περίοδο ή ακόμα και στην Ισπανία, αλλά στην Ισπανία να γινόταν μόνο σε περίπτωση ανάγκης, δηλαδή σε κάτι απομακρυσμένα ορεινά χωριά της Ισπανίας, που δεν μπορούσε να στέλνουν δασκάλους, αν υπήρχαν και αυτά τα λίγα παιδιά και αγόρια και κορίτσια θα έκαναν μαζί, αλλά κάθε άλλο παρά η νόρμα δεν ήταν το πράγμα. Οπότε πρωταγματικά ο Φερέρ λέει θα εκπαιδεύσουμε ισότιμα, θα συμπεριφερόμαστε ισότιμα σε αγόρια και κορίτσια.
Όπως αντίστοιχα θα συνεκπαιδεύσουμε και παιδιά της, από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο Φερέρ πίστευε στο πνεύμα της εποχής ότι το αίτημα για επανάσταση δεν είχε να κάνει με μνησικακία της εργατικής τάξης απέναντι στους αστούς, ότι πάμε να τους πάμε και να ανατρέψουμε και να εκδικηθούμε. Πίστευε ότι είναι ορθολογικό αίτημα. Πήγαζε από την βιολογικά είμαστε όλοι ισότιμοι άνθρωποι και με βάση αυτό πρέπει να χτίσουμε μια ισότιμη κοινωνία. Οπότε δεν ήθελε ούτε αφενός, προφανώς, μάλλον να έχει κάνει ένα σχολείο για τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Προφανώς δεν ήθελε να αναπαράγει αυτήν την ελίτ. Ούτε όμως ένα σχολείο για παιδιά μόνο των φτωχών που κάπως αυθόρμητα θα. Και όχι ορθολογικά, απλώς θα είχαν ένα αίσθημα εξέγερσης άκρητο. Ήθελε μέσα από την συνύπαρξη τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι όλα είναι ίσα. Και με βάση αυτό να προχωρήσουν προς μια πιο ισότιμη κοινωνία. Πέρα από αυτές τις μορφές συνεκπαίδευσης που μιλάμε ακόμα και σήμερα, δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε συνεκπαίδευση στην περιλήψη και όλα αυτά, τώρα μιλάμε για 1901, έτσι, ήταν πρωτοποριακά για την εποχή. Είναι ακόμα πιο πρωτοποριακό το γεγονός ότι στο σχολείο του Φερέρ δεν υπήρχαν βαθμοί, δεν υπήρχαν εξετάσεις, δεν υπήρχαν τιμωρίες, δηλαδή εκείνη την εποχή το πιο σημαντικό, ακόμα πιο σημαντικό από την κοιμωλία ήταν η βίτσα. Έτσι, αυτό είναι κατανοητό νομίζω. Στο σχολείο του Φερέρ ήταν πράγματι αντιαυταρχικό, ελευθεριακό, γιατί δεχόταν την ελεύθερη ανάπτυξη του ατόμου, του ανθρώπου, του παιδιού. Και, με βάση τις επιθυμίες του να οδηγηθεί και να αναπτύξει το πνεύμα, τη σκέψη, την καρδιά του, αλλά και τα χέρια του. Ήταν ένα σχολείο που δούλευε πάρα πολύ με τα χέρια, το μοντέρνο σχολείο, με πρακτικά πράγματα. Στο επιστημονικό πνεύμα της εποχής ήταν θα διδάσκουμε πράγματα τα οποία μπορούν να επαληθευτούν μέσα από πειράματα, μέσα από παρατήρηση, μέσα από την επιστημονική μέθοδο, αλλά και η θεωρία και το πιο θεωρητικό κομμάτι και το ηθικό κομμάτι, ας πούμε, που διδάσκονταν στο μοντέρνο σχολείο, γινόταν πάλι με την λογική του ορθολογισμού, του ηθικού ορθολογισμού. Λίγο, δεν νομίζω να ξεχνάω κάποια πολύ βασική παράμετρο στο σχολείο, αν θέλετε συμπληρώνετε. Οπότε με αυτά που είπα μέχρι τώρα, είναι κατανοητό ότι δεν ήταν ο αγαπημένος παιδαγωγός του Ισπανικού κράτους, ο Φερέρ. Κάθε άλλο, αρχίζουν και τον πολεμάνε πάρα πολύ, τόσο η εκκλησία η οποία κάνει κουμάντο είναι αυτή που επηρεάζει καθοριστικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ισπανία. Να κάνω και ένα αστερίσκο εδώ και να πω ότι τυπικά τουλάχιστον το σχολείο προφανώς είναι ιδιωτικό, έτσι, για να μπορεί ο Φερέρ να ξεφύγει από τους αυστηρούς ελέγχους κράτους και εκκλησίας. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε καθόλου να σπηλώσουν το όνομά του, το έργο του, γενικά να κατηγορηθεί για πολλά πράγματα το μοντέρνο σχολείο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει και αυξάνεται, αρχίζουν σε όλη την Ισπανία να δημιουργούνται και άλλα σχολεία βασισμένα στο μοντέλο του Φερέρ και ένας από τους λόγους για τον οποίο έγινε αυτό είναι ότι μέσα στο σχολείο, πέρα από το καθαρά παιδαγωγικό κομμάτι, το μοντέρνο σχολείο είχε τον δικό του εκδοτικό οίκο που έβγαζε βιβλία, έβγαζε και τα συγγράμματα και προς τα έξω και τα μοίραζε για να χρησιμοποιηθούν σε όλη την Ισπανία, αλλά και έργα για ενήλικες με εκλαγευμένη επιστήμη, ιστορία και πολιτική ουσιαστικά, δηλαδή ιστορίες ανθρώπων που βοήθησαν στην πρόοδο του ανθρώπινου είδους, και είχε μέσα και σχολή δασκάλων, δηλαδή σαν ένα μικρό παιδαγωγικό τμήμα. Με τη μέθοδο του Φερέρ. Οπότε αρχίζει και μεγαλώνει πάρα πολύ αυτό το
ορθολογικό επιστημονικό πρότυπο του Φέρερ, μέχρι το 1906, όπου θα κοπεί απότομα. Η αφορμή που έψαχνε η Εκκλησία και το κράτος θα έρθει με μια τρομοκρατική επίθεση που θα γίνει εναντίον του βασιλιά και της βασίλισσας της Ισπανίας, κατά την οποία, σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, θα σκοτωθούν 25 άτομα, θα τραυματιστούν 100, μια πολύ μεγάλη τρομοκρατική επίθεση. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα γλιτώσουν. Αυτός που βάζει τη βόμβα είναι ένας εργαζόμενος στο μοντέρνο σχολείο, στον εκδοτικό οίκο του μοντέρνου σχολείου, ο Ματέ Μοράλ, ο οποίος στον ανθρώπινο κυνηγητό που θα γίνει θα αυτοκτονήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση βρίσκεται μια καταπληκτική ευκαιρία να κατηγορηθεί ως εγκέφαλος πίσω από αυτήν την πράξη ο ίδιος ο Φερέρ. Οπότε φυλακίζεται με συνοπτικές διαδικασίες, η περιουσία του κατάσχεται, επομένως κλείνει το μοντέρνο σχολείο. Και ταυτόχρονα και θα μείνει ένα χρόνο στη φυλακή. Αυτό το χρόνο αρχίζουν και γίνονται τεράστιες διαδηλώσεις, όχι μόνο στην Ισπανία, σε όλο τον κόσμο μπορούμε να πούμε, ακόμα και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει κρεμάσει στο Λευκό Πύργο η Φεντερασιόν πανό υπεράσπισης του Φερέρ. Και διαδήλωση. Και διαδήλωση, ναι. Και στις μεγάλες πόλεις, και στη Βραζιλία, στην Αμερική. Γενικά ακούγεται πάρα πολύ το όνομά του και ακούγονται πάρα πολύ οι ιδέες του. Αρχίζουν και εξαπλώνονται σιγά σιγά και με το πέρασμα των καιρών αρχίζουν και χτίζονται και σχολεία πέρα από την Ισπανία. Όλες αυτές οι διαδηλώσεις και οι πιέσεις που έρχονται και από το εξωτερικό και ταυτόχρονα ουσιαστικά η έλλειψη στοιχείων. Δεν μπορούσαν με κάπως να αποδείξουν ότι είχε σχέση με την τρομοκρατική επίθεση ο Φερέρ. Θα τον οδηγήσουν έξω από τη φυλακή, θα τον ελευθερώσουν ένα χρόνο μετά, το 1907. Ο Φερέρ τότε αποφασίζει, ταυτόχρονα δεν έχει περιουσία, δεν μπορεί να συνεχίσει ακριβώς το έργο του, αλλά αποφασίζει να φύγει από την Ισπανία, να ταξιδέψει στην Ευρώπη για να προπαγανδίσει και να διαδώσει τις ιδέες. Θα επιστρέψει λοιπόν στη Γαλλία, που στη Γαλλία θα γράψει τον απολογισμό του έργου του μοντέρνου σχολείου μέχρι τότε, που είναι αυτό το βιβλίο. Ωραία, μπράβο. Θα το έκανα εγώ αυτό. Οπότε γράφει αυτό. Ιδρύει πάλι στη Γαλλία μία διεθνή ορθολογικής αντιεθαρχικής εκπαίδευσης. Πάει και στην Αγγλία, όπου μαθαίνει ότι υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα διεθαρχικής αγωγής, πάνε να το μελετήσει, να δει τι γίνεται. Και θα επιστρέψει το 1909 στην Ισπανία. Το κλίμα είναι πάρα πολύ τεταμένο, γιατί η Ισπανία συμμετέχει στον πόλεμο, κάνει πόλεμο στο Μαρόκο και γίνεται υποχρεωτική στρατολόγηση. Οπότε, όταν πάει ο Φερέρ το καλοκαίρι του 1909, ξεσπάει η λεγόμενη τραγική εβδομάδα, έτσι έχει μείνει στην ιστορία της Ισπανίας, όπου γίνεται χαμός, γίνονται διαδηλώσεις, γίνονται στην Οντοδοφράγματα, στη Βαρκελόνη. Και όταν τελειώσει αυτό, οι αρχές ξεκινάνε κάπως να ψάχνουν τους υπαίτιους, τους εγκεφάλους, τους αυτούς που οδήγησαν, τέλος πάντων, σε αυτό το ξέσπασμα στην Βαρκελόνη και σε όλη την Ισπανία. Ένας από αυτούς φυσικά είναι ο αγαπημένος τους, ο Φερέρ. Ξανά το ίδιο πράγμα, δικαστήριο, φυλακή. Το δικαστήριο είναι παγκοσμίως γνωστό και με το πέρασμα των χρόνων για τις παρατυπίες του. Έχουν γίνει φοβερά πράγματα που έχουν καταγραφεί και έχει γράψει και η Emma Goldman για αυτή τη δίκη, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος. Μάρτυρες που θα μπορούσαν να πούν ότι είναι αυτός ο Φερέρ, κρατήθηκαν επί τούτου σε φυλακές στην περίοδο της δίκης. Οι βασικοί μάρτυρες ήταν στρατιωτικοί, οι οποίοι, αυτό το έχω γράψει και στην εισαγωγή, μου άρεσε πάρα πολύ. Ένας που ήταν και βασικός μάρτυρας λέει ότι είδε με τα ίδια τα μάτια τον Φερέρ να πυρπολεί ένα μοναστήρι το οποίο δεν ήταν τίποτα. Αλλά αυτός ήταν κλειδί, ο μάρτυρας κλειδί, ας πούμε. Ξαναξεσπάνε διαδηλώσεις υπεράσπισης του Φερέρ.
Όμως τώρα το έχουν πάρει απόφαση. Οπότε βγαίνει θανατική ποινή και με συνοπτικές διαδικασίες ο Φερέρ εκτελείται στο Κάστρο Μοντζουί στη Βαρκελόνη, στην ηλικία 50 χρονών, Οκτώβριο του 1929. Δεν θυμάμαι αυτή την ημερομηνία, αλλά δολοφονείται από το κράτος με την βοήθεια της Εκκλησίας. Αυτή η δολοφονία όμως κάθε άλλο παρά επηρέασε το έργο και τις ιδέες του Φερέρ. Ίσα-ίσα, στην πραγματικότητα αυτό που έγινε, παρόλο που ο ίδιος δεν ζούσε πια, οι ιδέες άρχισαν να διαδίδονται σε όλο τον κόσμο, το ενδιαφέρον των ανθρώπων που ασχολούνταν με την εκπαίδευση για αυτόν τον Ισπανό αναρχικό που δολοφονήθηκε γίνεται τεράστιο και για τις ιδέες του και για το τι ήταν το μοντέρνο σχολείο. Οπότε ξεκινάνε και αναπτύσσονται σε όλη την Εφήλιο Ferrer Schools, βασισμένα στο μοντέρνο σχολείο. Είχαν διάφορα ονόματα, η γενική ομπρέλα είναι Ferrer Schools, που πολλοί στοχαστές, θεωρητικοί, φιλόσοφοι, πολιτικοί της εποχής μνημονεύουν τον Φερέρ, τον αναφέρουν και διαδίδουν το έργο του. Κάποιοι πρωτοπόροι παιδαγωγοί αντίστοιχα θα τον μελετήσουν και θα πάρουν στοιχεία δικά του, όπως ο Νίλ, που εκείνη την περίοδο ξεκινάει, ας πούμε, και αυτός τη δική του παιδαγωγική σκέψη. Και ουσιαστικά αυτό που ήθελε ο Φερέρ, να ετοιμάσει μία γενιά η οποία θα είναι έτοιμη ορθολογικά και επιστημονικά καταρτισμένη για την κοινωνική αλλαγή, θα γίνει ουσιαστικά πραγματικότητα, γιατί τα παιδιά που φίτησαν σε αυτά τα σχολεία, όπως και στα επόμενα, γιατί μέσα στην Ισπανία, όπως είπα και για τον υπόλοιπο κόσμο, μέσα στην Ισπανία τα σχολεία που φτιάχνει η ΘΕΝΕΤΕ και τα εργατικά φήνεα που έχουν μέσα από συνελεύσεις, από συνδικαλιστικές οργανώσεις, που έχουν μέσα παιδαγωγικό κομμάτι, θα επηρεαστούν και θα διαμορφώσουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα από το Φερέρ. Και ουσιαστικά προετοιμάζουν τη γενιά που θα διεκδικήσει την αναρχία τη δεκαετία του 30 στην Ισπανία, μέχρι τον Εμφύλιο. Αυτά ήταν λίγο πολύ για τον Φερέρ. Αυτό που έγινε μετά και με το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου και την επικράτηση του Φράνκο είναι να κλείσουν προφανώς όλα τα διαυταρχικά σχολεία, τα Ferrer Schools, να κυνηγηθούν όσοι τα υπηρέτησαν και σιγά σιγά να ξεχαστεί κάπως το μοντέρνο σχολείο. Και γιατί, κακά τα ψέματα, σε αντίθεση με άλλους μεγάλους παιδαγωγούς που είναι η χρυσή εποχή της παιδαγωγικής, εκεί η δεκαετία 20-30, ο Φερέρ όμως ήταν αναρχικός. Δηλαδή ακόμα και μετά, όταν ξεκίνησαν οι μελετητές, οι ερευνητές να επεξεργάζονται την αντιεφταρχική, την ελευθεριακή εκπαίδευση, ο Φερέρ ακόμα και πάλι δεν χωρούσε πάρα πολύ. Τόσο όσο, ας πούμε, ο Νίλ ή η Μοντεσόρη, ο Φρενέ, κάποιοι άλλοι, ο Φερέρ έμεινε λίγο στη λησμονιά και πολύ σωστά το έχει αναφέρει αυτό και η παιδαγωγική ομάδα του Μικρού Δέντρου παλιότερα σε μπροσούρα που είχαν κάνει. Οπότε ένας προς το παρόν λόγος, ιστορικά και μόνο, για αυτή τη μετάφραση είναι να έχουμε και στη γλώσσα μας ένα τεκμήριο από ένα πολύ σπουδαίο παράδειγμα αντιεφταρχικής ελευθεριακής εκπαίδευσης, το οποίο και υλοποιήθηκε με πολύ πρωτοποριακό τρόπο για την εποχή του, αλλά και ουσιαστικά με βάση την ιστορία, το πώς κύλησε όλη αυτή η υπόθεση στην Ισπανία, πήγε να κάνει την υπέρβαση. Έφερε ουσιαστικά μια κοινωνική επανάσταση. Δεν το έφερε μόνο του, αλλά έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Αυτά για το ιστορικό κομμάτι του Φερέρ. Εγώ θα μιλήσω και αργότερα για το σήμερα και για αυτή τη δικιά μου σκοπιά και λογική για το δημόσιο σχολείο. Τώρα θα δώσω το λόγο στο Σπύρο, να μας πεις και εσύ τη συνέχεια. Χαίρομαι και εγώ που είμαι εδώ πέρα. Αρκετό έτσι καιρό συζητάμε να κάνουμε την παρουσίαση.
τα lockdown δεν μας επέτρεψαν. Η πορεία που οδήγησε στο να κάπως να βρεθούμε, ας πούμε, αυτό το άτυπο τρίγωνο που είπε ο Χρήστος, για να βγάλουμε τα βιβλία, είναι πάνω κάτω αυτή. Εγώ θα πιάσω λιγάκι το κομμάτι το εκδοτικό, με την έννοια ότι όσοι ασχολούμαστε γενικά με βιβλία έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη βασική αυταπάτη. Θεωρούμε ότι τα βιβλία μπορεί να αλλάξουν τον κόσμο. Όσο και αν συνεχίζουμε έτσι να τρώμε τα μούτρα μας και να μην λέμε να το πάρουμε απόφαση, με την έννοια ότι είναι μια πολύ έτσι μακρόσυρτη αργή διαδικασία που το περίφημο feedback, η περίφημη δηλαδή ουσιαστικά ανταπόκριση θα λέγαμε γενικότερα, είναι όχι απλά αργή, είναι κάτι το οποίο είναι σε κλάμψεις και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να έχουμε την αυταπάτη ότι θα βγάλουμε αυτό, θα βγάλουμε τ' άλλο, θα υπάρχει κάποιος κόσμος που ασχολείται, θα υπάρχει κάποιος κόσμος που θα το διαβάσει, αυτό το πράγμα μετά θα πάρει το δρόμο του. Η περίπτωση του βιβλίου του Φερέρ, το έργο και η δράση συνολικά του Φερέρ και ακόμα περισσότερο, θα έλεγα ότι είναι σχεδόν ένα παγκόσμιο έτσι, φαινόμενο, με την έννοια ότι έχει μια ιδιαιτερότητα, η έκδοση του βιβλίου του Ζαν Γκράβδο, η περιπέτειες του Νονό, ότι είναι ίσως το μοναδικό έτσι, πολύ έντονο, πέρα από τη βίβλα και κάποια θρησκευτικά κείμενα που σε ένα βαθμό έχουν στοιχεία επιβολής, αντίθετα με τα συγκεκριμένα βιβλία, ότι θα λέγαμε ότι είναι τα δύο παραδείγματα βιβλίων που στην ιστορία της τυπογραφίας και των εκδόσεων ότι έκαναν ακριβώς αυτό, μέσα σε πάρα πολύ λίγα χρόνια. Βοήθησαν ώστε όχι μόνο να δημιουργηθεί, να το πούμε έτσι κάπως, μια παιδαγωγική άλλου τύπου, αλλά να είναι μια παιδαγωγική που είχε σκοπό να δημιουργήσει ένα νέο τύπο ανθρώπου και μέσα στο κέλυφος της παλιάς κοινωνίας που έλεγαν κάποτε κάποιες τάσεις του αναρχισμού, και αυτό το πράγμα στη συνέχεια να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν πράξη, ας πούμε, αυτά τους πάνω κάτω τα οράματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο βιβλίο, δηλαδή, πέρα από τις περιπέτειες του Νονό και τον τρόπο που το προώθησε και στη συνέχεια και το βιβλίο του ίδιου του Φερέ, που να έχει κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε θα λέγαμε και έτσι κάπως μιλώντας με όρους εκδοτικούς ότι παρόλο που δεν έχουμε ακριβώς αυτή την αυταπάτη, ξέρουμε ότι έχει γίνει μία φορά, άρα εφόσον έχει γίνει μία φορά, μπορεί κάλλιστα να ξαναγίνει κάποια στιγμή. Όχι με αυτό, με κάτι άλλο, δεν ξέρουμε τι θα είναι. Να πω λίγα έτσι κάπως συμπληρωματικά ιστορικά στοιχεία ότι ο Φερέρ πηγαίνοντας στη Γαλλία έρχεται σε επαφή και κάπως έχοντας επαφή μάλλον με το λόγο του μασονισμού, του ελευθεροτεκτονισμού. Να πούμε εδώ ότι ο ελευθεροτεκτονισμός τότε δεν ήταν ακριβώς αυτό που έχουμε στο κεφάλι μας σήμερα λέγοντας μασονία και μασόνους, ήταν και αυτό, μην έχουμε αυταπάτες. Παρ' όλα αυτά είχε μία ιστορία περίεργη, γιατί ουσιαστικά ήταν οι λέσχες αντρώνος επιτοπλίστων, αντρών μορφωμένων, οι οποίοι θέλανε υπόγεια και συνωμοτικά να παλέψουν ενάντια στην πανταχού παρούσα εκκλησία της εποχής. Με έναν τρόπο είναι απότοκο του διαφωτισμού, αποτέλεσε συστατικό εναντίωση στο σκοταδισμό της εκκλησίας. Ο Φερέ λοιπόν και πολλοί άλλοι επαναστάτες, ακόμα και ο Μπακούν, ο γνωστός αναρχικός και άλλοι, πέρασαν από τους κύκλους τους, προσπαθώντας όχι μόνο να βρουν πόρους για να κάνουν αυτά που είχαν στο κεφάλι τους, αλλά και για να βρουν ανθρώπους με επιρροή και να μπορέσουν να συνεργαστούν για να καταφέρουν ουσιαστικά να αφήσουν πίσω τους τα καταπιεστικά καθεστώτα της εποχής, κύριο των οποίων παρέμενε η Εκκλησία. Στην Ελλάδα παραμένει ακόμα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Φερέρ όμως ήταν μέλος και ενός άτυπου κινήματος, του κινήματος της ελεύθερης σκέψης. Δεν ήταν όλοι αυτοί επίσης ελευθεροτέκτονες, αλλά το κίνημα της ελεύθερης σκέψης θα λέγαμε ότι ήταν
οπαδί ενός έτσι εντός εισαγωγικών σκληρού διαφωτισμού, ο οποίος θεωρούσε ότι ο βασικός εχθρός είναι η Εκκλησία και μόνο, και ότι θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν την κακή επιρροή της. Αν έχουμε μια εικόνα, ας πούμε, λέγοντας τη λέξη μασόνος ή ελευθεροτέκτονα σήμερα, είναι η εικόνα που έχουμε μάθει και από μικρά πάνω κάτω, από τους γονείς, τα κατηχητικά, την Εκκλησία, που είναι αυτοί κάτι σατανιστές μάλλον, οι οποίοι όντως εργάζονται ενάντια στην Εκκλησία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ιδιαίτερα και στη Γαλλία, αλλά ιδιαίτερα στην Αμερική, όπου ήταν πολύ έντονο το κίνημα της ελεύθερης σκέψης, είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα πιο επιτυχημένα έντυπα ήταν το περιοδικό Lucifer. Λούσφερ είναι ο σατανάς για μένα, ναι. Οπότε θέλω να πω, αυτή η κριτική των παπάδων ήταν σωστή, με την έννοια, για λάθος λόγους βέβαια. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι ο Φερέρ δεν ήταν απλά ότι θέλαν να τον σκοτώσουν κάποια στιγμή, να τον εντελέσουν για αυτό που έκανε στην ισπανική κοινωνία. Ήταν ότι στο κεφάλι τους εκπροσωπούσε τον ανθρωπότυπο ακριβώς που ήταν ο βασικός εχθρός τους. Δηλαδή, άνθρωπος του διαφωτισμού, έδινε σημασία στον ορθό λόγο, είχε επαφή με κύκλους που για την Εκκλησία ήταν σκοτεινοί και επεργάζονταν για την καταστροφή της, και όντως έτσι ήταν. Έδινε μεγάλη σημασία στη διαπαιδαγώγηση συνολικά μικρών και μεγάλων. Και το χειρότερο όλων, ήρθε σε επαφή και βρήκε ανταπόκριση στο μαζικό εργατικό και αγροτικό κίνημα της Ισπανίας, που και εδώ θα πω λίγα αναγκαστικά πράγματα γιατί έχει σημασία για την κοινωνία αυτή, ότι πρόκειται για μια κοινωνία που πολλούς θεωρείται η πιο καθυστερημένη κάπως της Δυτικής Ευρώπης, με την έννοια ότι ήταν έντονα αγροτική, ότι είχε στοιχεία. Στο φαντασιακό των ανθρώπων υπήρχε έντονα μια περίεργη αίσθηση κοινών και κοινωνικότητας, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, την Ισπανική. Οπότε έχουμε μια πολύ περίεργη κατηγορία έτσι, κοινωνική, η οποία λέει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόσφατα, ιδιαίτερα στις πόλεις, αρχίζει να υπάρχει μια βιομηχανοποίηση, άρα έχουμε ένα πρόημο κάπως, πρώιμο για την εποχή εννοώ, προλεταριάτο, ταυτόχρονα όμως με μία αγροτική, με μία Ήπεθρο μάλλον, που ο κόσμος εκεί έχει έντονα το κοινοτικό στοιχείο. Αυτό έχει σημασία αργότερα για το 36 που γίνεται η Ισπανική Επανάσταση. Παρ' όλα αυτά έχουμε λοιπόν έχουμε πόλεις που έχουν έντονο το στοιχείο και λόγω επαφής με τη Γαλλία, με κινήσεις επαναστατικές, κινήσεις ενός ευρύτερα, στο πούμε, διαφωτισμού. Ο Φερέρ εκπροσωπεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεται τις ανάγκες μιας κοινωνίας η οποία, πέρα από ότι είναι φτωχή, μια κοινωνία που τρεις στους πέντε περίπου ανθρώπους ήταν αναλφάβητοι. Τα σχολεία την εποχή εκείνη να συμπληρώσω ότι ήταν πολύ λίγα, γιατί ήταν είτε εκκλησιαστικά αυστηρά είτε ιδιωτικά που απευθύνονταν σε αυτούς που είχαν την οικονομική δυνατότητα να τα στείλουν. Υπήρχαν φυσικά κάποιοι προφορτισμένοι δάσκαλοι οι οποίοι προσπαθούσαν να εκπαιδεύσουν και σε πόλεις και σε χωριά τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, όπως υπάρχει αυτός ο μύθος, ας πούμε, στην Ελλάδα περί κρυφού σχολείου και του ρόλου της Εκκλησίας στην διατήρηση του έθνους και της πραγματικότητάς του, που είναι πραγματικά ένας μύθος, ότι αυτό που έκαναν και τότε ήταν ουσιαστικά να εκπαιδεύουν κάπως τους ανθρώπους για να μπορούν να μην αντιλαμβάνονται τι λένε τα ιερά τους κείμενα, ανάποδα δηλαδή. Ο Φερέρ λοιπόν εκπροσωπούσε ακριβώς το είδος του ανθρώπου που ήταν εχθρός τους. Ήταν εχθρός τους γιατί ήθελε όχι μόνο να τους βγάλει εκτός όλων αυτών των συγκεκριμένων συνθηκών που τους είχαν κάνει να είναι αυτό που είναι, κυρίαρχοι δηλαδή στο λόγο, στη σκέψη και στην κοινωνία της εποχής τους, δηλαδή τους παπάδες της εποχής. Ο οποίος λοιπόν έχουμε εδώ, έχοντας λοιπόν ένα σχέδιο, ένα όραμα, ένα όνειρο, πώς θα μπορέσει να καταφέρει να αλλάξει κάπως την κοινωνία της εποχής του, όχι με έναν πατριωτισμό, απλά λόγω καταγωγής, εκεί ακριβώς έβλεπε τη δυνατότητα, ας πούμε, να υπάρξουν αλλαγές, ότι έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Αυτό ήταν ότι βλέποντας ότι οι δημοκρατικές του επαφές, ο κύκλος των δημοκρατικών ανθρώπων που θέλαν να αλλάξουν κάποια πράγματα, δεν μπορούσε τελικά να κάνει απολύτως τίποτα, απευθύνθηκε εκεί ακριβώς που έβλεπε οι άνθρωποι να έχουν επιθυμία για αλλαγή. Και αυτοί οι άνθρωποι που είχαν επιθυμία για αλλαγή ήταν το περίεργα οργανωμένο, οριακά ανοργάνωτο, οριακά οργανωμένο αγροτικό και εργατικό κίνημα της Ισπανίας.
Κατάφερε λοιπόν, είναι πολύ χαριστικό και έχει να κάνει με αυτό που είπα προηγουμένως για την ιστορία των βιβλίων και των ιδεών, ότι το πρώτο βιβλίο που ουσιαστικά βγήκε από το μοντέρνο σχολείο, άτυπα, δεν ήταν ακριβώς μοντέρνο σχολείο ακόμα, ήταν πάντως η πρώτη δημιουργική πράξη του σχολείου, ήταν το βιβλίο που έγραψε ο πολύ γνωστός ας πούμε αναρχικός Γάλλος, ο Ζαν Γκραφ, το «Η περιπέτεια στον Ονό», που είναι νομίζω ακόμα παραμένει η μοναδική παιδική ουτοπία που έχει γραφτεί. Και στο οποίο ουσιαστικά έχουμε δύο αντίπαλα βασίλεια, να το πούμε έτσι, τη χώρα της αυτονομίας, που είναι η χώρα που φαντάζονται αναρχική τότε, και είναι κάτι πολύ έτσι σημαντικό για την πολιτική φιλοσοφία, δεν είναι πολύ γνωστό, ότι οι αναρχικοί της εποχής θεωρούσαν το ιδανικό τους, την ιδανική τους κοινωνία, τον κόσμο που θέλανε να φτάσουν, τον είχαν ονομάσει αυτονομία, πολύ δηλαδή από την γερμανική αυτονομία, την ιταλική αυτονομία, και τον Κορνίλιο Καστοριάδη που πρώτος, ας πούμε, κάπως υιοθέτησε τον όρο αυτονομία ως πρόταγμα. Και έχουμε εκεί ουσιαστικά τρεις αδερφές, την Ελευθερία, την Αλληλεγγύη και την Πρωτοβουλία. Έχουν σημασία οι λέξεις. Να είναι οι βασικοί θεματοφύλακες αυτής της κοινωνίας της αυτονομίας, αντιπαράθεση με το κακό, ας πούμε, βασίλειο που βασίλευε ο Χρήμας, που ήταν ουσιαστικά η αργυροκρατία, που θα μπορούσε να πούμε μια εκδοχή του καπιταλισμού, φεδονταρχισμού, ένα μεικτό πράγμα. Πολύ κοντά σε αυτό που ζούσαν και οι φτωχοί άνθρωποι της εποχής εκείνης. Ο Ζαν Γκραφ, λοιπόν, γράφοντας αυτό το παραμύθι, μεταφράστηκε αμέσως στα ισπανικά από μια από τις πιο ιστορικές φυσιογνωμίες του ισπανικού αναρχισμού, τον Ανσέλμο Λορένθο. Η μετάφραση, δυστυχώς, μπορούμε να το πούμε, ήταν χάλια, δεν ήταν καλή. Είναι και αυτός ο λόγος που καθέστησε πάρα πολύ και στα ελληνικά να βγει αυτό το βιβλίο, γιατί όποιες απόπειρες κάναμε να βγει στα ισπανικά, δεν καταλαβαίναμε και ήδη ακριβώς τι έπρεπε να πούμε. Μέχρι που βρήκαμε το γαλλικό πρωτότυπο. Αυτό το βιβλιαράκι λοιπόν που βγαίνει το 1901 είναι αρκετά έτσι μοναδικό για την ιστορία της βιβλιογραφίας, ότι κάνει επανωτές ανατυπώσεις. Είναι το πέρα από τα παιδιά που είναι το αγαπημένο τους αναγνωστικό, μέσα από αυτό δηλαδή μαθαίνουν να διαβάζουν, μαθαίνουν να σκέφτονται, μαθαίνουν να φαντάζονται πώς θα ήθελαν να είναι ο κόσμος. Βλέπουμε αυτό το βιβλίο να το διαβάζουν και οι μεγάλοι. Το εργατικό κίνημα της εποχής είχε φτιάξει, το είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, τα Αθήνα ή σπίτια αντίστοιχα του λαού. Κάποια στιγμή ήταν και οι πιο σοσιαλιστικές τάσεις. Ουσιαστικά ήταν χώροι αυτομόρφωσης των εργατών και ζητούσαν πάρα πολύ, υπήρχε τεράστια ζήτηση μάλλον για ορθολογιστές δασκάλους, για αυτούς που αργότερα παρήγαγε, να το πούμε έτσι, το μοντέρνο σχολείο και η όλη προσπάθεια του Φερέρ. Ένα άλλο στοιχείο που έχει πολύ μεγάλη έτσι σημασία είναι ότι όταν άρχισε να βγάζει το μοντέρνο σχολείο την εκδοτική του παραγωγή, που ήταν ουσιαστικά μικρά βιβλιαράκια που είχαν να κάνουν είτε με τη γλώσσα, είτε με μια έτσι απλουστευμένη, γλαϊκευμένη εκδοχή εισαγωγή σε επιστήμες, στην εκμάθηση μάλλον και των νέων δεδομένων της εποχής, δηλαδή δεν ήταν ακριβώς απαρχαιωμένα επιστημονικά εγχειρίδια κτλ., είχε να κάνει και με τις τότε συνεχώς νέες ανακαλύψεις που γίνονταν στη γεωγραφία. Να πούμε εδώ έχει σημασία, ο Φερέρ έδινε μεγάλη σημασία στη γεωγραφία, έδινε μεγάλη σημασία στο περιβάλλον, στις φυσικές επιστήμες. Ένας από τους λόγους ήταν ότι, ας το πούμε, αν σκεφτούμε ότι το αναρχικό κίνημα της εποχής είχε αρκετά επιφανείς ανθρώπους, όπως ήταν ο Ελιζέ Ρεκλή, ο γεωγράφος, ή ο Πιέρ Κροπότκιν, που ήταν πάλι γεωγράφος. Φυσιοδήφης μάλλον, συνδύαζε πολλά πράγματα και βιολογία και γεωγραφία. Ότι υπήρχε πολύ έντονη, ακριβώς που ήταν επηρεασμένη, με ένα θετικό θα έλεγα τουλάχιστον κομμάτι του διαφωτισμού, ήταν αρκετά πεπισμένη ότι αυτή η γνώση και η μεταφορά στους ανθρώπους, ότι θα βοηθήσει να απεμπολίσουν όλα αυτά τα καθυστερημένα, παραδοσιακά, ας το πούμε, δεδομένα που είχαν στο κεφάλι τους και τα οποία με έναν τρόπο άφηναν αυτές τις κοινωνίες και τους ανθρώπους αυτούς εγκλωβισμένους στην εκμετάλλευση και στην καταπίεση. Η αλήθεια είναι ότι έπιασε. Βλέπουμε ουσιαστικά, δηλαδή, έχοντας φυτέψει κυριολεκτικά την επανάσταση στα μυαλά των μικρών παιδιών το 1901 μέχρι το 1908, ας πούμε, που ο Φερέρ και τα εργατικά κινήματα και αγροτικά κινήματα της εποχής συνεχίζουν, ας πούμε, να υιοθετούν τα εγχειρίδια, τις μεθόδους κτλ. Ότι βλέπουμε ουσιαστικά 35 χρόνια μετά, όταν γίνεται η Ισπανική Ελευθεριακή Επανάσταση, ότι αυτό που λέγαμε ότι η Ισπανή ιδέα με γιώτα κεφαλαίο, ότι έστω κάπως θολά υπήρχε στα μυαλά των ανθρώπων. Και αυτά τα μυαλά των ανθρώπων ήταν
τα παιδιά ουσιαστικά που φίτησαν στα σχολεία αυτά της εποχής εκείνης. Φυσικά το κοινωνικό κλίμα δεν είναι να πούμε ακριβώς ότι αυτό οφείλεται κατά 90% στο Φερέρ, είναι πολύ μεγάλη σημασία και η συμμετοχή του Φερέρ, αλλά έχει να κάνει και συνολικά μια ισπανική κοινωνία που ήταν σε αναβασμό, μια ισπανική κοινωνία που τα κινήματα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά με έναν τρόπο η Ισπανική Επανάσταση που ήταν πραγματικά από θα λέγαμε πληβίους, δηλαδή ο κόσμος που εξεγέρθηκε τον Ιούλιο του 1936 είχε μια πληβιακή καταγωγή, είτε στο προλεταριακό της βιομηχανικό κομμάτι, είτε στο αγροτικό της. Αντίθετα λοιπόν με τον Μάρξ και τους Μαρξιστές περιμένουν από αλλού την Επανάσταση, οι Ισπανοί του τη σκάσανε και την έκαναν εκεί. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν αυτή η κρυφή κάπως βιογραφική ιστορία πίσω από το Φερέρ και τις προσπάθειές του. Εντάξει, επαναλαμβάνω, το λέω και για μένα, δεν έχει καμία σημασία ότι αυτή η αυταπάτη θα ξανασυμβεί, αλλά με έναν τρόπο έχει μια σημασία, ας πούμε, για την ιστορία του πράγματος να τα λέμε. Ο Φερέρ λοιπόν στο κομμάτι, στο κεφάλι των κακών της εποχή, που κατά κύριο λόγο είναι οι παπάδες, πάντα είναι οι παπάδες, λυπάμαι το λέω, ήταν ένας εχθρός ο οποίος με κάθε τρόπο έπρεπε να φύγει από τη μέση. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι διοργάνωσε μία πορεία Μεγάλη Παρασκευή, που είναι μια μέρα ακόμα πιο έτσι στενάχωρη και καταθλιπτική για κάποιον που είναι καθολικός. Διοργάνωσε πορεία υπέρ του, ουσιαστικά ενάντια στην Εκκλησία, να το πούμε έτσι. Και ήταν μεγάλη διαδήλωση στη Βαρκελόνη, χιλιάδες κόσμου, ήταν μετά την πρώτη του φυλάκιση. Ήταν κατά κάποιο τρόπο το κερασάκι στην τούρτα. Όταν λοιπόν έγινε μετά την τραγική εβδομάδα που ο Φερέρ ήταν καν στη Βαρκελόνη, να πούμε, κατηγορούν ανώτεροι κληρικοί, βάζουν τις αρχές ουσιαστικά να κατηγορούν στο Φερέρ για την επιρροή του, αλλά δεν έχει σημασία, είπαν ότι ήταν εκεί, ότι έκανε αυτά που έκανε και σε σχέση με το μοναστήρι που ακούστηκε, το οποίο φυσικά πραγματικά δεν έπαθε τίποτα. Ο Φερέρ λοιπόν ήταν ο ιδανικός στόχος. Μια μικρή παρένθεση, και στο εργατικό και στο αγροτικό κίνημα της εποχής, ο αντικληρικαλισμός, που είναι ένας από τους τρεις κάπως πυλώνες του λεγόμενου κλασικού αναρχισμού, ήταν πάρα πολύ έντονος. Ο κόσμος μισούσε τα μοναστήρια, τους παπάδες, όχι μόνο για τον πλούτο και την υποκρισία τους, αλλά γιατί είχαν πραγματικά πολύ ξεδιάντροπα. Ήταν πολύ ξεδιάντροπα εμφανές ότι ήξεραν τι έκαναν και διατηρούσαν και αυτή την αποδοχή της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Υπήρχαν ήδη ζητήματα σύγκρουσης μεταξύ κληρικών και των διάφορων προπαγανδιστών. Αυτό ξέχασα να το πω, συγγνώμη, έχει σημασία ότι μέχρι και το 1936, από το 1901 μέχρι το 1936, σε όλη την Ισπανική Ήπεθρο υπάρχουν διάφοροι περιπλανόμενοι, είτε αναρχικοί είτε απλά άνθρωποι, ας πούμε, του ευρύτερου κινήματος, εργατικού ή αγροτικού, οι οποίοι έπαιρναν αυτά τα εγχειρίδια που ξέρετε το μοντέρνο σχολείο και κάνανε ουσιαστικά μαζική διάδοσή τους στα χωριά. Θέλω να πω, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση του πώς κάποιες ιδέες και πώς κάποιες κινήσεις που συνδέονται μεταξύ τους, ακριβώς επειδή συνδέονται, μπορούν να παράξουν πραγματικά αποτελέσματα. Και είναι κάτι που και σήμερα, έτσι στους σκοτεινούς κάπως καιρούς που είμαστε, ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει το να βρισκόμαστε και να κάνουμε πράγματα μαζί. Πραγματικά δεν το αντιλαμβανόμαστε. Άλλη καιρή, καμία αντίρρηση, αλλά έχει ακόμα τη σημασία του και το face to face και το. Η δουλειά από τα κάτω και η δουλειά του μυρμηγκίου και τις βάσεις που λέμε. Νομίζω θα σταματήσω εδώ. Δεν θυμάμαι τώρα. Αν χρειαστεί κάτι και μου έρθει, μπορεί να διακόψω, εννοείται. Ναι, ωραία. Απλά χρειάζεται να ρωτάμε τώρα να διακόψω. Ναι, θέλω. Θα το εφαρμόσουμε λοιπόν. Τι άλλο να πω. Να πω ότι είχε στηθεί κάποια στιγμή στις Βρυξέλλες ένα άγαλμα μετά την εκτέλεση του ΦΕΕ που ήταν. Υπάρχει ακόμα στη μνήμη του Φερέρ που είχε στηθεί από τους αδερφούς του και στη ΣΤΟΑ και στο κίνημα της ελεύθερης σκέψης, ήταν πολύ έντονο επίσης και στο Βέλγιο. Και δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι 100% σίγουρος αν ήταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Νομίζω ήταν στο δεύτερο παγκόσμιο, ήταν από τα πρώτα μνημεία που οι Ναζί κατέστρεψαν και δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα.
Ξαναφτιάχθηκε το μνημείο ευτυχώς. Παρ' όλα αυτά, ο Φερέρ και αυτό που έκανε πέρα από τους αναρχικούς, αλλά θα έλεγα ακόμα και από τους αναρχικούς δυστυχώς, είναι αποσιοποιημένη κάπως η ιστορία του, είναι αποσιοποιημένη όχι με μόνο παιδαγωγικούς όρους που είναι και αυτό, αλλά είναι αποσιοποιημένη αυτά που είπα και προηγουμένως με τον τρόπο που συνδέονται μερικές φορές κάποια πράγματα. Δηλαδή μπορεί να είναι από τις πολύ λίγες στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας που πραγματικά από τα κάτω διάφοροι παράγοντες υποδαβλίζουν ένα στον άλλο για να κάνουν αυτό που έκαναν το 36, που αν δεν το ξέρετε έχει μια σημασία να το αναζητήσετε κάπως, γιατί είναι πραγματικά μια έτσι πολύ επίσης αποσιοποιημένη ιστορία μιας επανάστασης, γιατί είναι η μόνη που ακριβώς δεν έχουμε κατάληψη του κράτους. Έχουμε κάτι άλλο περίεργο που εκεί την πατήσαμε για να αρχίσει, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Αυτά είχα να πω εγώ. Ευχαριστούμε και δίνουμε το λόγο στο μικρό δέντρο. Πάντως, πολύ ωραία έτσι, πως είπες τώρα για την Επανάσταση του 36. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον διάφορα βιβλία τα οποία έχουν μεταφραστεί σε σχέση με την Ισπανική Επανάσταση, έτσι πιο βιωματικού περιεχομένου, όπως ας πούμε το βιβλίο του Αμπέλ Πας, ενώ περιγράφει ας πούμε την ιστορία της Επανάστασης, έχει ξεχωριστά δύο κεφάλαια σε αυτό το βιωματικό για το πώς ήταν αυτά τα σχολεία, το σχολείο της φύσης, La Natura. Και είναι φοβερό έτσι να διαβάσουμε ας πούμε πώς ας πούμε μέσα σε όλο αυτό, δηλαδή ότι ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Και ακριβώς, ας πούμε, για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι πώς, ας πούμε, πρέπει να δίνουμε σημασία στην αυτονομία της παιδικής ηλικίας. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι βιωματικά, ενώ μιλώντας, ας πούμε, σαν ενήλικας πλέον, για την Ισπανική Επανάσταση, ξεκινάει, ας πούμε, από το σχολείο, από τις ιδέες, από τον τρόπο, ας πούμε, που είχε δομηθεί αυτή η κοινότητα. Το βιβλίο είναι φραγκοσκορπιχή. Ναι, εκεί πέρα έχει μέσα δύο κεφάλαια, είναι πολύ, έτσι, πολύ έντονα βιωματικά. Τώρα έτσι και πολύ ωραία και ο Σπύρος και ο Χρήστος μας έτσι δώσανε το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και όλα αυτά που γινόντουσαν εκείνη την εποχή, και είπε μάλιστα ο Σπύρος ότι δεν τρέφουμε καμιά αυταπάτη ότι αυτά τα πράγματα θα επαναληφθούν και δεν ξέρουμε ακριβώς, δηλαδή θέλουμε εμείς τι ιστορία να επαναλαμβάνεται ακριβώς, δηλαδή, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Οπότε για ποιο λόγο είναι σημαντικό τελικά ένα βιβλίο του 1900 τώρα να μεταφραστεί το 2022? Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα? Παρ' όλα αυτά, από εκείνη την εποχή και μετέπειτα, δηλαδή από όλο αυτό το κίνημα της νέας αγωγής, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πληθώρα μετάφραση της Μοντεσόρη. Υπάρχει μια πληθώρα μετάφραση από τον Τζον Χολτ, Αμερική, δεκαετία του 60, από σχολειοποίηση. Αν παρατηρήσουμε την ελληνική βιβλιογραφία σε σχέση με την παιδαγωγική, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε και την πολιτική. Έτσι, τι εξυπηρετεί, τι μεταφραζόταν τη δεκαετία του 80, τι μεταφραζόταν τη δεκαετία του 90, τι κενά υπήρχαν μετά, για ποιο λόγο. Δηλαδή εκεί που βλέπουμε μια έντονη δραστηριότητα τη δεκαετία του 80 να βγαίνουν πολύ ριζοσπαστικά και προοδευτικά ας πούμε κείμενα, που βέβαια μπορεί να έχουν γραφτεί 40 χρόνια πιο πριν, δεν έχει σημασία, μεταφράστηκαν. Μετά γιατί υπάρχει ένα απίστευτο κενό? Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι μαζί με παιδιά, ας πούμε, είτε το σπουδάζεις είτε είσαι κατευθείαν στο πεδίο, στην παιδαγωγική πράξη, χρειάζεται πάντοτε μια θεωρητική ανατροφοδότηση. Νομίζω όλοι και όλες το βλέπουμε αυτό από την εμπειρία μας. Η παιδαγωγική ομάδα, ας πούμε, του μικρού δέντρου, πάντοτε περνάμε περίοδους αναστοχασμού, ας πούμε, στα κείμενα που έχουμε ήδη γράψει, τα ξαναβλέπουμε, τα ξανακοιτάμε, τα εμπλουτίζουμε. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν το 2012, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν, πρώτα η ομάδα ήταν στην ουσία μια ομάδα μελέτης. Ξεκίνησαμε λοιπόν να διαβάζουμε και προσπαθήσαμε να συνθέσουμε μια παιδαγωγική στη θεωρία της βέβαια. Αλλά δεν μπορούσαμε, ενώ μπορούσαμε να φανταστούμε, δεν μπορούσαμε να δούμε πως όντως μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί δεν είχε καμιά από εμάς το βίωμα. Δεν είχαμε πάει σε τέτοιο σχολείο, δεν είχαμε δει ποτέ ένα τέτοιο σχολείο. Καθόλου φυσικά τυχαίο, μετά από έναν αιώνα που στην Ισπανία ακόμα υπάρχουν αυτά τα σχολεία. Τώρα υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο ελευθεριακών σχολείων, τώρα τα λένε active schools, δηλαδή μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ, υπάρχει αυτό, έχουν ένα υπέροχο χάρτη που μπορείς να μπεις στο κάθε σχολείο, να δεις ας πούμε τις δράσεις του κτλ. Έτσι πολύ οργανωμένο, κάθε χρόνο κάνουν ένα ετήσιο φεστιβάλ. Αυτά λοιπόν είναι αυτοοργανωμένα κοινοτικά σχολεία, δηλαδή φανταστείτε
σκεφτείτε μια επαρχιακή πόλη, ας πούμε, της Ισπανίας, μπορεί να έχει και 4 τέτοια σχολεία. Οπότε προφανώς το βλέμμα μας ξαναστράφηκε προς την Ισπανία. Μετά το διάβασμα, λοιπόν, αποφασίσαμε ότι πρέπει να έρθουμε σε επαφή με αυτά τα σχολεία, να πάμε να εκπαιδευτούμε, να τα παρατηρήσουμε, να δούμε πώς είναι μια κοινότητα εκεί πέρα, για να μπορέσουμε λίγο να δούμε χειροπιαστά πώς είναι αυτό το όνειρο που είχαμε, ας πούμε, που μας φαινόταν ότι δεν μπορούμε να το φτιάξουμε τώρα, στο εδώ και στο τώρα, το 2012 όταν ξεκινήσαμε. Έτσι λοιπόν, μέσα στα διαβάσματα που κάναμε, που ήταν όλο αυτό ακριβώς η νέα αγωγή, φυσικά για την κάθε μία από εμάς ήταν πολύ σημαντικός και ο Φερέρ, για διαφορετικούς λόγους και διαφορετικές αφετηρίες. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε να πάμε να βρούμε λίγο τα βήματα του Φερέρ και στην Ισπανία. Λοιπόν, εδώ και 40 χρόνια περίπου λειτουργεί ένα σχολείο που λέγεται Παιδεία στη Μέριδα της Ισπανίας, το οποίο είναι καθαρά παιδί αυτής της παιδαγωγικής, αυτής της φιλοσοφίας, της αναρχικής φιλοσοφίας. Αλλά υπάρχει και το Ινστιτούτο του Φρανσίσκο Φερέρ στην Βαρκελόνη, όπου έχει όλο το αυθεντικό αρχείο του Φερέρ, με μια πολύ ωραία υποδοχή. Ενθουσιάστηκαν τρομερά που μια παιδαγωγική ομάδα, ας πούμε, από τον ελλαδικό χώρο ενδιαφέρεται ότι υπάρχει όντως αυτή η επιρροή και αυτή, ας πούμε, η αγωνία, πώς μπορούμε να ξαναφτιάξουμε σχολεία από αυτή τη φιλοσοφία, ας πούμε, επηρεασμένες από αυτή τη φιλοσοφία. Οπότε κάπως πήγαμε λίγο και βρήκαμε τα βήματα του Φερέρ. Κάναμε λοιπόν την απόπειρα να φτιάξουμε μία μπροσούρα το 2015 και σε αυτή την μπροσούρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται να ψάξουμε όλη την παιδαγωγική αλλά και ιστορική βιβλιογραφία για να δούμε πού αναφέρεται το όνομα του Φερέρ τελικά. Και ακριβώς αυτό που είπανε ο Σπύρος και ο Χρήστος μετά, διαπιστώσαμε την αποσιώπηση του τόσο στην ιστορία της αναρχίας, αλλά τόσο στην ιστορία της παιδαγωγικής. Αυτό μας δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό, ότι γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν είναι φοβερό, παιδιά, άμα δείτε τη γραμμή, ας πούμε, της ιστοριογραφίας, είναι τέλη 1970 γίνεται μια μετάφραση από το πολύ εμβληματικό του James Joll, η αναρχική, που έχει, ας πούμε, ένα κεφάλαιο αφιερωμένο για το Φερέρ. Μετά υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Μετά είναι το φοβερό περιοδικό που σας το προτείνουμε να το κατεβάσετε, υπάρχει και στο ίντερνετ, το Νησί της Αλφαβήτου, που ξεκίνησε στα τέλη του 80, ελευθεριακό περιοδικό καθαρά παιδαγωγικό, δηλαδή δεν επικύλει ύλης, ασχολείται εκείνη την εποχή μόνο με την παιδαγωγική, και φέρνει, ας πούμε, το ελληνόφωνο κοινό σε επαφή με αυτοργανωμένα, ας πούμε, εγχειρήματα. Μια φοβερή δουλειά, έχει περίπου 7-8 τεύχη και μία έκδοση βιβλίου. Υπάρχουν όλα στο ίντερνετ, μπορείτε να τα βρείτε, και εκεί πλέον υπάρχει το πρώτο αφιέρωμα, ας πούμε, για την περίπτωση του Φερέρ, γιατί πραγματικά μιλάμε για μία περίπτωση. Και μετά πάλι υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Προφανώς αυτόνομες ομάδες ελευθεριακές, αναρχικές, βγάζουν μπροσούρες και φυλάδια και ας πούμε ημέρες μνήμης, ας πούμε, στα γενέθλια, ας πούμε, και στην εκτέλεσή του βγαίνουν κείμενα. Αλλά φυσικά αυτά τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα συλλέξει, ειδικά όταν δεν υπάρχει και. Ναι, όταν δεν υπήρχε διαδίκτυο, ειδικά, αντί τώρα είναι πιο εφικτό. Και ξαφνικά βρισκόμαστε, ας πούμε, αρχές του 2000 και υπάρχουν οι 15 παιδαγωγοί του Χουσέι, κάπως έτσι είναι, τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν το λέω σωστά το όνομά του Γάλλου, επιμέλεια δηλαδή, και εμφανίζεται επιτέλους στην ιστορία της παιδαγωγικής. Από τους 15, οι δύο είναι όντως αναρχικοί. Από εκδόσεις με τέχνη. Όχι και αυτό τη συμμετοχή του. Ένας εκδοτικός που είναι πολύ γνωστός, ας πούμε, για τα παιδαγωγικά του, βγάζει, ας πούμε, ένα βιβλίο που είναι μαζί με όλους τους υπόλοιπους, ας πούμε, Ρότζερς και τα λοιπά. Είναι και, οπότε αυτή είναι η βιβλιογραφία για το Φερέρ. Ποιο? Ο Πολ Ρουμπέν. Είναι ο εμπνευστής, δηλαδή στην ουσία. Ο οποίος είναι εμπνευστής του Φερέρ με ορφανοτροφείο που έχει κάνει καθαρά ελευθεριακό, αντιαυταρχικό, δεκαετία 1880-90. Τέλει, ναι. Όταν πάει ακριβώς ο Φερέρ. Που το επισκέπτεται κιόλας και εμπνέεται από την παιδαγωγική του. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση επίσης ο Ρομπέν, με φοβερή βιογραφία. Γι' αυτό ακριβώς, ας πούμε, λέμε ότι επιλέξαμε το Φερέρ. Θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει έναν άλλον παιδαγωγό, ένα άλλο σχολείο. Τι συμβαίνει? Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία από τα τέλη του 1800 και μέχρι σήμερα, η οποία είναι όλη ένα κενό.
Θεωρούμε ότι αυτά τα πειράματα, και τώρα μιλάω πιο πολύ σε Ευρώπη και Αμερική, ότι είναι πειραματικά υπό την έννοια όχι πειραματικά σε σχέση με τη συμβίωση και την κοινότητα και το πώς μπορεί να λειτουργήσει στο εκάστοτε εδώ και τώρα. Πειραματικά σε σχέση με τις αξίες. Ότι ένα πειραματικό σχολείο, μια ειδική περίπτωση γονιών και παιδαγωγών και παιδιών, δημιουργήθηκε κάπου σε ένα χωριό της Ισπανίας, ξέρω εγώ στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, στην Ελλάδα, ας πούμε, σε εκείνο το, στη Γαλλία, στο Βερολίνο. Αν πραγματικά γραφτεί μια ιστορία, ας πούμε, αυτής της παιδαγωγικής, θα δούμε ότι υπάρχει μια ιστορική συνέχεια από το τέλος του 1800 μέχρι σήμερα. Αυτά τα σχολεία δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν. Η κριτική φυσικά που μπορούμε να κάνουμε στην ιστορία μας είναι ότι έχουμε μια έλλειψη καταγραφής. Αλλά έχουμε και μία έλλειψη όλα αυτά τα καινούργια εγχειρήματα που μπορεί να συμβαίνουν να αυτοκαθορίζονται και να βάζουν, ας πούμε, τις κοινότητες και τα πειράματα τα οποία κάνουν μέσα σε μια ιστορική συνέχεια. Κάθε φορά είναι σαν να κάνουμε μια επανεκκίνηση και να νομίζουμε ότι όλα συμβαίνουν από τη στιγμή που μπαίνουμε εμείς μέσα στο πεδίο και φτιάχνουμε μια πρόταση, μια κοινοτική πρόταση. Οπότε αναρωτηθήκαμε, ωραία, στην Ισπανία υπάρχουν αυτά τα σχολεία. Πήγαμε, τα είδαμε, μας καλοδέχτηκαν, μας εκπαίδευσαν, γυρίσαμε πίσω, το φτιάξαμε. Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν ποτέ, δηλαδή ξαφνικά το 2012 ήμασταν εμείς που το σκεφτήκαμε, αποκλείεται αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε να σκαλίζουμε λίγο και την ιστορία στον ελλαδικό χώρο που έχει φοβερό ενδιαφέρον, γιατί στην πραγματικότητα από τη μεταπολίτευση και μετά βλέπουμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχει μια πληθώρα σχολείων αντιαυταρχικών, αριστερών, σοσιαλιστικών, αυτοοργανωμένων κοινοτήτων. Γονείς μαζί με παιδαγωγούς φτιάχνουν τέτοιες κοινότητες, το οποίο φυσικά και δυστυχώς δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένα πέρα από δύο σχολεία. Το Αντιαυταρχικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το οποίο είχαμε την ευχάριστη συνάντηση με την δασκάλα που ήταν όλα αυτά τα χρόνια, η οποία μοιράστηκε τον απολογισμό της, ας πούμε, και τη διαδρομή αυτού του σχολείου με πάρα πολύ ωραίο υλικό, με το καταστατικό τους, με υλικό, ας πούμε, πώς μπορεί να μας βοηθήσει να το ξεκινήσουμε εμείς. Αλλά και το Εργαστή, που ήταν ένα σχολείο στην Αθήνα στη δεκαετία του 80, αρχές 90, το οποίο λειτουργούσε και σαν δημοτικό. Οπότε φυσικά υπάρχει και αυτή η ιστορία στον ελλαδικό χώρο. Είμαστε σε μια συνέχεια, δεν ξεκίνησε όλο αυτό ούτε το 2000 ούτε το 2010. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βάζουμε, ας πούμε, αυτά τα πράγματα, τα συλλογικά που κάνουμε μέσα σε μια συνέχεια. Να μην αυτοπροσδιοριζόμαστε ως ένα πυροτέχνημα, ας πούμε, να το πω, με την αρνητική, ας πούμε, ποιότητα. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να ορίσουμε τι είναι αυτή η ελευθεριακή παιδαγωγική, τι είναι αυτή η αναρχική παιδαγωγική, η αντιαυταρχική, η νέα αγωγή, εμπεριέχεται μέσα στη νέα αγωγή, είναι κάτι άλλο. Όλη αυτή η γνωστή παιδαγωγή, ας πούμε, είτε γυναίκες είτε άντρες, Μοντεσόρι κτλ., τι ρόλο παίξανε σε αυτά τα σχολεία? Είχανε μία φιλοσοφία ή είχανε μόνο μεθοδολογία? Έχει πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε τον ορισμό, ας πούμε. Η ιστορία της αναρχίας και ο ίδιος αναρχισμός και η ελευθεριακή σκέψη είναι μια παρεξηγημένη, ας πούμε, έννοια, σκέψη, φιλοσοφία, γιατί ακριβώς δεν έχει ένα συνεκτικό κορμό κειμένων σε θεωρία και πράξη. Δηλαδή δεν θα πάρεις μία συλλογή κειμένων, θα τη διαβάσεις. Ωραία, εγώ είμαι παιδαγωγός, θέλω να ακολουθήσω αυτή την πρακτική. Και το βάζω λίγο στο πρόγραμμα σπουδών, λίγο που νομίζω ότι όλοι εδώ πάνω κάτω, είτε είμαστε μαθήτριες και μαθητές, είτε φοιτητές-φοιτήτριες, είτε εργαζόμενες και εργαζόμενοι στον χώρο της εκπαίδευσης. Οπότε κάπως έχουμε περάσει όλοι και όλες από τα θρανία. Δεν θα μας δώσουν ένα βιβλίο, θα το διαβάσουμε. Έτσι είναι η πρακτική, η μεθοδολογία. Ωραία, ας ξεκινήσουμε να το κάνουμε. Έτσι αυτό δημιουργεί λοιπόν μια θολότητα. Τι είναι αυτό στην πραγματικότητα? Να δημιουργεί μια θολότητα τόσο της ελευθεριακής εκπαίδευσης όσο και της σκέψης. Αυτό όμως το πράγμα, ενώ γίνεται, ας πούμε, πολύ αρνητική κριτική είτε από το συντηρητικό χώρο είτε και από τον αριστερό χώρο σε σχέση με αυτό, παρόλα αυτά εμείς, ας πούμε, το κάνουμε μια θετική αναπλησίωση αυτό το ζήτημα και μιλάμε, ίσως αρκετά εμπνευσμένες από το βιβλίο του Ρόμπερτ Χάβορντ, δεν έχει μεταφραστεί δυστυχώς στα ελληνικά, Αναρχική Παιδαγωγική λέγεται, όπου μιλάει για την αναρχική ρευστότητα. Για ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός, υπάρχει αυτή η ρευστότητα. Αλλά ποια είναι αυτή η ρευστότητα? Ότι η εκάστοτε κοινότητα, στην εκάστοτε γεωγραφία γεωγραφίες, με τις εκάστοτε ιστορίες αυτών των ανθρώπων, μπορεί να δομήσουν
κάτι που ταιριάζει σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες, φυσικά με την οπτική του τι συμβαίνει στο κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθε, στο εκάστοτε εδώ και τώρα. Έτσι, χρησιμοποιώντας λίγο και τη γλώσσα, ας πούμε, των Ζαπατίστας, τις γεωγραφίες και τις ιστορίες, ας πούμε, που φυσικά μας εμπνέουν πάρα πολύ. Ακριβώς για αυτή την ρευστότητα, δεν μιλάω για την ρευστότητα της συντηρητικής προσαρμογής. Δεν είναι η ρευστότητα ότι κατακαιρματίζουμε στο τι συμβαίνει στο εδώ και στο τώρα. Όχι. Ακούω τις ανάγκες της ομάδας και συνοδεύουμε, ας πούμε, και φτιάχνουμε ένα σχολείο στο εδώ και στο τώρα. Οπότε για αυτή τη ρευστότητα μιλάμε. Ότι δεν θα είναι ένα σχολείο ή μια ομάδα ή τόσο μια συλλογικότητα ή μια ομάδα ανθρώπων, οτιδήποτε θέλει να κάνει, που έχει ένα κοινό σκοπό, δεν θα είναι το ίδιο, ξέρω εγώ, σε ένα βουνό, στο Μεξικό, με τη Θεσσαλονίκη ή σε ένα χωριό της Ισπανίας το 2022. Για αυτή τη ρευστότητα μιλάμε. Ότι δηλαδή πώς μπορούμε να αυτοοργανώσουμε στην ουσία τη ζωή μας. Δηλαδή πώς μπορώ εγώ να είμαι αυτόνομη, αλλά με αυτοδιάθεση μέσα στην κοινότητα. Όχι η αυτονομία η φιλελεύθερη, η νεοφιλελεύθερη. Μιλάμε για την αυτονομία με την αυτοδιάθεση μέσα στην κοινότητα. Έτσι λοιπόν η έλλειψη μεθοδολογίας. Νομίζω αυτό το ζήτημα, η έλλειψη. Με διάφορες ποιότητες, πάμε να το δούμε τώρα. Δηλαδή, είναι έτσι ένα ζήτημα το οποίο μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ στην παιδαγωγική ομάδα. Είναι ένα ζήτημα που το συζητάμε συνέχεια. Και υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Έτσι, νομίζω ότι με διάφορους και διάφορους το έχουμε συζητήσει εδώ πέρα αυτό το ζήτημα. Τι κάνει το πρόγραμμα σπουδών, ας πούμε, στα πανεπιστήμια που μας εκπαιδεύει για να βγούμε μετά στο σχολείο. Απομονώνει τη φιλοσοφία. Θα πάρω τη Μοντεσόρη που την ξέρουμε όλοι και όλες και είναι, ας πούμε, η πιο διάσημη, ας πούμε. Το λέω με πολύ θετική διάθεση. Απομονώνει τη φιλοσοφία. Ποια είναι η φιλοσοφία της Μοντεσόρη? Η απελευθέρωση του παιδιού από τα δεσμά της παιδικής ηλικίας. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Ελευθερία στην κίνηση, στην εκπαίδευση, αυτονομία στην κοινότητα, επιλογή. Δηλαδή, όλη αυτή είναι μια φιλοσοφία. Και τι διδάσκεται? Το παιδαγωγικό υλικό, η μεθοδολογία. Πώς θα μάθω καλύτερα μαθηματικά, πώς θα μάθω καλύτερα γλώσσα, άρα τι, πόσο μέσα στο υπάρχον θα είμαι πιο ανταγωνιστική, ας πούμε, και πιο παραγωγική, για να παράξουμε το προϊόν, για να μπει πιο ενσωμάτωση δηλαδή. Και όλο αυτό το ριζοσπαστικό κομμάτι, ας πούμε, της φιλοσοφίας των παιδαγωγών που προτείνανε μεθοδολογία, ο Φρενέ, η Μοντεσόρη, ο Φρέμπελ, προτείνανε μεθοδολογία. Η αναρχική ελευθεριακή εκπαίδευση δεν πρότεινε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, άρα πέρασε στο κάλαθο των αχρήστων. Δεν μπορεί να ενσωματωθεί, δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο υπάρχον. Δεν σου λέει πώς θα μάθεις καλύτερα μαθηματικά, πώς θα μάθεις καλύτερα γλώσσα, πώς θα είσαι πιο παραγωγική. Παρ' όλα αυτά, έτσι, υπάρχει ένα ωραίο έτσι δίλημα. Τι προτιμάμε? Δασκάλους και δασκάλες με εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Ρέτζιο, Μοντεσόρι, Φρενέ. Με πολύ σεβασμό το λέω, γιατί όλες αυτές οι παιδαγωγικές έχουν τεράστια ιστορία και φιλοσοφία από πίσω. Δηλαδή μπορεί να γίνει πραγματικά ένα ολόκληρο εκδήλωση σεμινάριο για το κάθε κίνημα, ας πούμε, παιδαγωγικό. Ναι, δηλαδή πραγματικά. Οπότε ένας δάσκαλος, μια δασκάλα με μια εναλλακτική μεθοδολογική προσέγγιση ή μια δασκάλα, ένας δάσκαλος με την κλασική, με τοπική διδασκαλία, αλλά που φέρει αυτές τις αξίες. Εμάς αυτό το δίλημα, η αλήθεια είναι, μας ταλανίζει αρκετά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, στο 2013 συνθέσαμε το παιδαγωγικό μας πλαίσιο. Καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων προσπαθούμε να το εμπλουτίζουμε, το αναθεωρούμε κτλ. Επίσης, ένα πράγμα που μας βασάνιζε είναι ότι δεν γίνεται να μην υπήρχε στην ελληνική μετάφραση το βιβλίο αυτό. Θεωρούμε ότι είναι οι απαρχές. Και πολύ συχνά, έτσι, όταν το συζητούσαμε με κόσμο, ότι πάρα πολύ θα θέλαμε, ας πούμε, να υπάρχει και στα ελληνικά, μας λέγανε, μα αυτό είναι το 1900. Μα πόσους λέγαμε? Μιλάει για την συνεκπαίδευση των φύλων, μιλάει, ξέρω εγώ, για τον αντιμιλιταρισμό, μιλάει ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να υπάρχει η ενήλικη εξουσία που στην ουσία κατευθύνει το παιδί στο δογματισμό. Μα αυτά, το Υπουργείο Παιδείας, άμα διαβάσουμε, δεν είναι το τα έχει στους σκοπούς. Οπότε, δηλαδή, έχει υλοποιηθεί η συνεκπαίδευση των φύλων. Όσοι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα πρωινά σχολεία, σε εργαστήρια, σε οπουδήποτε, βλέπουμε ότι υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχουν έμφυλα περιστατικά.
νομίζω είναι ένα τεράστιο ζήτημα που επίσης θα μπορούσε να ανοίξει μια τεράστια, μια ολόκληρη κουβέντα. Οπότε, όχι, δεν μπορούμε να ακούμε ότι αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί, επειδή ακριβώς υπάρχει, ας πούμε, στο Σύνταγμα ότι η εκπαίδευση προωθεί, ας πούμε, μπλα μπλα μπλα. Ακριβώς. Οπότε, ακριβώς το θεωρούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επίκαιρο. Δηλαδή όλοι πραγματικά οι πυλώνες που έβαλε ο Φερέρ στην εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικοί και ακριβώς ότι η κάθε κοινότητα θα τους υλοποιήσει ανάλογα με τις δικές της ανάγκες και επιθυμίες. Έδινε πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπατε και πριν, ότι έφτιαξε τη μικρή παιδαγωγική σχολή. Γιατί τι τον ενδιέφερε? Δεν τον ενδιέφερε οι άνθρωποι που θα ήταν παιδαγωγοί να ήταν εκπαιδευμένοι στο παραδοσιακό σύστημα. Τον ενδιέφερε να έχουν κριτική σκέψη, αυτονομία στην παιδαγωγική τους και πειραματισμό στην υλοποίηση. Ναι, οι αξίες ήταν πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή, αν υπάρχει θολότητα του αναρχισμού και της ελευθεριακής σκέψης, ένα πράγμα δεν είναι θολό. Ότι είναι η μοναδική ιδεολογία που είναι ενάντια στο κράτος ρητά. Και αυτό, όσες διαφορές και να έχουν οι αναρχικοί μεταξύ τους, σε αυτό θα συμφωνήσουν πάντα. Όσες και αν είναι οι διαφορές και αποκλίσεις. Οπότε, σίγουρα υπήρχαν κάποιες αξίες, ας πούμε, οι οποίες χρειαζόταν, ας πούμε, σίγουρα να εμπνέονται και οι δάσκαλοι από αυτό. Πάρα πολύ σημαντική η παιδαγωγική αυτονομία, έτσι. Το να είσαι, συμμετέχεις σε μια παιδαγωγική ομάδα και να αποφασίζεις εσύ το αναλυτικό πρόγραμμα, εσύ τη μεθοδολογία, εσύ το τι θα κάνεις κάθε φορά. Και ένα τελευταίο μόνο και θα κλείσω εγώ. Ίσως όμως το πιο σημαντικό, τουλάχιστον σαν έμπνευση για την παιδαγωγική ομάδα του Μικρού Δέντρου, ο Φερέρ δεν περίμενε κάποιο επαναστατικό άλμα, ούτε και όλοι οι υπόλοιποι που συνεργάστηκε, είτε θεωρητικά είτε πρακτικά, δηλαδή είτε που γράφανε τα βιβλία, είτε που δίδασκαν στα σχολεία, είτε που συνυπέγραφαν, ας πούμε, τις διακήρυξεις για την ολιστική εκπαίδευση. Δεν περίμενα κάποιο επαναστατικό άλμα. Δεν περίμενα να γίνει η επανάσταση και μετά να δομήσουν αυτά τα σχολεία. Γιατί όταν ξεκινάς, τι σχολείο θέλεις να κάνεις, τι θα πει ένα αλλιώτικο σχολείο, όπως ξεκινήσαμε εμείς. Εμείς, ας πούμε, στην αρχή λέγαμε θέλουμε ένα αλλιώτικο σχολείο, επειδή ήταν μια ανοιχτή συνέλευση, οπότε θέλαμε να είναι πολύ συμπεριληπτικό, ας πούμε, να δούμε πού θα οδηγηθεί, πού θα πάει, ας πούμε. Τι είναι το αλλιώτικο σχολείο, τι θέλουμε, γιατί θέλουμε ένα αλλιώτικο σχολείο. Η απάντηση ήταν στην ερώτηση ότι ναι, τι αλλιώτικη κοινωνία θέλουμε. Από αυτό το σχολείο θα κάνουμε. Το σχολείο δεν θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά αν δεν προετοιμαστούμε εμείς οι ίδιες και δεν προετοιμάσουμε. Είμαστε όλα καλά? Είμαστε καλά. Εντάξει, ωραία. Δεν χτύπησε κανένας καμία. Όπισε μόνο. Συμβολικό. Ωραία. Οπότε, ναι, κάπως το σημαντικό για μας είναι αυτό το παράδειγμα, αυτή η επιρροή, αυτό είναι στην πραγματικότητα που μας ενέπνευσε. Στο θέμα της φιλοσοφικής προσέγγισης πέρα από την παιδαγωγική είναι ότι αυτά τα σχολεία είτε στην Αμερική είτε στην Ισπανία φτιάχτηκαν στο εδώ και στο τώρα χωρίς να περιμένουν ένα επαναστατικό άλμα. Οπότε ακόμα και όταν ξεκινήσαμε εμείς, όταν μας λέγανε λίγο ονειροπόλες, έτσι, λίγο ρομαντικές, με την υποτιμητική όμως την έννοια, όχι την ότι είμαστε λίγο, έτσι, έχουμε μια αφέλεια, ας πούμε, δεν μας ενοχλούσε και ιδιαίτερα, αλλά λέγαμε ότι εμείς κάπως δανειζόμαστε λίγο από αυτή τη φαντασία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι στο παρελθόν και θα το προσπαθήσουμε στο εδώ και στο τώρα. Και τελικά, αν φανεί ότι το πείραμα αυτό είναι ανέφικτο, τουλάχιστον θα πούμε ότι προσπαθήσαμε, ας πούμε, να προεικονίσουμε λίγο, να ζήσουμε αυτή την κοινωνία που φανταζόμαστε και εργαζόμαστε, ας πούμε, έτσι, συνεργαζόμαστε, συνδημιουργούμε για αυτή με χύψη τρόπους και ο καθένας, ας πούμε, στο πεδίο του, στο αντικείμενό του, με την ομάδα του, με το περιβάλλον του. Εμείς θα το φτιάξουμε σε ένα σχολείο και θα το δοκιμάσουμε. Τουλάχιστον θα έχουμε γευτεί λίγο από αυτή την ουτοπική κοινωνία, ας πούμε, που θα θέλαμε να ζήσουμε. Οπότε αυτό νομίζω είναι που μας κινητοποίησε ιδιαίτερα για την περίπτωση του Φρανσίσκο Φερέρ. Οπότε, ναι, αυτά για το Φρανσίσκο Φερέρ από εμάς και το Μικρό Δέντρο. Θέλω να και εγώ να συμπληρώσω. Αρχικά,
Εγώ είμαι δάσκαλος σε δημόσιο σχολείο, έτσι, σε κρατικό σχολείο. Που κάνει τη δουλειά μου πολύ δύσκολη η τοποθέτηση της ΑΣΑΣ τώρα να ευχαριστώ το κρατικό σχολείο, γιατί ό,τι και να κάνουμε είμαστε ενάντια στο κρατικό σχολείο. Ευχαριστώ ΣΑΣΑ. Μα εμείς το αγαπάμε τους αγωνιζόμενους δασκάλους στο δημόσιο σχολείο. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση με εκφράζει πάρα πολύ και το δίλημα που έβαλε η ΣΑΣΑ νωρίτερα για την παιδαγωγική μέθοδο της αντιεφταρχικής εκπαίδευσης ή την φιλοσοφία και τις ιδέες ενός άλλου δασκάλου. Τι από τα δύο προτάσουμε πάρα πολύ. Προτάσουμε μάλλον την ενότητά τους. Δηλαδή, μέσα στο δημόσιο σχολείο περισσότερο με έχει παρακινήσει να ασχοληθώ με τη μεθοδολογία, με το πώς μπορούμε να βάλουμε, να κάνουμε πράξη αντιεφταρχική αγωγή, όπως ανέφερε, ας πούμε, τον Φρενέ, πώς μπορούμε να κάνουμε την παιδαγωγική Φρενέ. Που είναι, η μέθοδος είναι πάλι συμβούλιο, αυτοργάνωση, αυτονομία, ή πάλι σεβασμό στην ελεύθερη ανάπτυξη αυτά. Αλλά και ο Φρενέ ήταν ένας πολιτικοποιημένος άνθρωπος και ήταν ξεκάθαρος απέναντι στη φιλοσοφία και στο ότι κάνει μια στρατευμένη εκπαίδευση. Οπότε πάλι για την επικαιρότητα, όπως και η Μοντεσόρη και η παιδαγωγική της Μοντεσόρη και η παιδαγωγική του Φρενέ κινδυνεύουν από το πόσο βολικές πρακτικές προσφέρουν. Αν φύγει η φιλοσοφία τους από φύσο, είναι καταπληκτικές φιλελεύθερες παιδαγωγικές. Αλλά εμείς που είμαστε εκεί και κάνουμε αυτά τα πράγματα και θα αξιολογηθούμε και γι' αυτά, δεν τα κάνουμε έτσι για να κάνουμε κάτι εναλλακτικό, για να κάνουμε κάτι πιασάρικο και να ευχαριστήσουμε τους γονείς και τους αξιολογητές και την υπουργό μας. Το κάνουμε γιατί μπαίνουμε στρατευμένα μέσα στην εκπαίδευση. Για να χρησιμοποιήσω λοιπόν τα λόγια του Φερέρ, με τα μέσα που διαθέτουμε θέλουμε να φέρουμε τον προάγγελο της κοινωνίας που θέλουμε. Αυτό είπε και η Σάσα, δηλαδή, να μπούμε μέσα σε αυτό, στον τόπο, στον εκπαιδευτικό τόπο, να μπούμε μέσα σε αυτό και να τον φορτίσουμε ιδεολογικά, με βάση το πώς θέλουμε το μέλλον. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι το σχολείο και το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οπουδήποτε συμβαίνει, είτε είναι το μικρό δέντρο, είτε είναι μια παιδική χαρά που θα πας να κάνεις κάτι παιδαγωγικό ως παιδαγωγός, οποιοσδήποτε τόπος είναι αυτός, γιατί είναι το δημόσιο σχολείο, το κρατικό σχολείο. Είναι ένας τόπος ο οποίος φορτίζεται ιδεολογικά. Από αυτούς που μπαίνουν να μιλήσουν, να παρέμουν σε αυτό, είτε είναι η Κεραμέως, είτε είμαι εγώ. Μου άρεσε το οτιδήποτε. Έζησε και εγώ μια μυροπόληση τώρα. Θα την καλέσω. Όποιος επηρεάζει την εκπαιδευτική πολιτική, είτε με το να είναι αυτός που την καθορίζει, είτε είναι αυτός που την υλοποιεί, φορτώνει την διαδικασία με ιδεολογία. Όπως είπαμε για τη Μοντεσόρη ή για το Φρενέ, φορτίζουμε την μέθοδο με το γιατί το κάνουμε. Οπότε εγώ γι' αυτό μπαίνω στο δημόσιο σχολείο, γιατί νομίζω από τη δικιά μου σκοπιά ότι το διακύβευμα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί το σύνολο της κοινωνίας μπαίνει στα δημόσια σχολεία. Έτσι, οπότε έχουμε παιδιά όπου λίγο πολύ στα σχολεία που έχω δουλέψει βλέπω αυτό τη συνεκπαίδευση των κοινωνικών τάξεων. Όχι απόλυτα, δηλαδή. Εντάξει, τα παιδιά του Κολυνακίου, ας πούμε, μπορούν να πάνε στα ιδιωτικά σχολεία μεταξύ τους και να αναπαράγουν την ιδεολογία τους και την κοινωνική ιδεολογία τους. Αλλά λίγο πολύ στις πόλεις κάπως συνυπάρχουν αυτά τα παιδιά και μπορείς παρά τις διαφορετικές καταβολές τους να κάνεις πράγματα, να κάνεις αυτές την παιδαγωγική και να δείξεις την ισοτιμία, να πάρουμε όλοι μαζί αποφάσεις, στοιχειώδη πράγματα διεφθαρχικής αγωγής, να συμπεριφέρεσαι σε όλα τα παιδιά ισότιμα, ανεξάρτητα του τι ρούχα φοράνε, ανεξάρτητα του τι φύλο είναι.
να το. Οπότε πάλι και με μεθοδολογία και φιλοσοφία ταυτόχρονα να μπαίνουμε μέσα. Αυτό έχει αποτύπωμα από τις διαφορετικές ιδεολογίες. Οι διαφορετικές ιδεολογίες δείχνουν τι κόσμο θέλουμε. Και η κυρίαρχη τάξη θέλει τη συντήρηση και τη διατήρηση αυτής της κοινωνίας όπως είναι. Είναι πολύ βολικό για αυτούς. Και αυτό φαίνεται παιδαγωγικά. Και φαίνεται, άμα δείτε τι περιγραφή κάνει ο Φερέρ το 1901 για τα σχολεία της Ισπανίας. Εγώ το διάβαζα. Λέω πλάκα μου κάνει, τι γίνεται, είμαστε στην χρονομηχανία, αυτή είναι η Ελλάδα τώρα. Ξεκάθαρα πώς μιλάει για το μάθημα των θρησκευτικών, πώς μιλάει για το μάθημα της ιστορίας, της γλώσσας, ότι απλώς αναπαράγεται το μεγαλείο της φυλής, ή πώς η γλώσσα, τα κείμενα που κάνανε, μιλούσαν για το μεγαλείο του στρατού, ας πούμε, ή το μάθημα της ιστορίας πάλι, για το μεγαλείο του στρατού και τις νίκες και όλα αυτά. Ταυτόχρονα, κάνε τα θρησκευτικά, εντάξει, τα πένω. Το μάθημα λαμβάνω εγώ πάλι. Μεγάλη ξέρω ο Σπύρος, το κομμάτι θρησκευτικών. Το μάθημα των μαθηματικών, πώς μπαίνουμε σε μια λογική καθαρά καπιταλιστική. Αυτό ήταν και η Ισπανία 1901 και η Ελλάδα 2021, έτσι. Είμαστε το ίδιο πράγμα. Επιτόκια, κέρδος, ζημία, τα προβλήματα που κάνουμε στα μαθηματικά, είναι σε αυτή τη λογική. Να συμπληρώσω κάτι, συγγνώμη, ότι εγώ και ως εκδότης, δηλαδή βλέποντας, έχοντας και ένα ένομο και υλικό συμφέρον, θα έλεγα ότι είτε το ιδιωτικό, λίγο λιγότερο, επειδή έχω περάσει δημοτικό από ιδιωτικό εγώ, όπως και το κρατικό σχολείο, ότι αν κάτι κάνουν είναι να καταστρέφουν κάθε διάθεση στα παιδιά, των παιδιών μάλλον να διαβάσουν. Δηλαδή η ιδέα του βιβλίου γίνεται εχθρική. Δεν είναι τυχαίο και αυτές οι τελετουργικές καύσεις των βιβλίων, ας πούμε, των σχολικών διαστήματα, που ακούγονται παράξενα και κατακρίνονται, αλλά εγώ τις θεωρώ πάρα πολύ λογικές, πραγματικά. Δηλαδή και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και το ζούμε και σήμερα μεγαλώνοντας, ότι ο νέος κόσμος, ας πούμε, διαβάζει όλο και λιγότερο και είναι κάτι το οποίο από την αρχή η ιδέα του βιβλίου είναι κάτι που πρέπει να αποστηθήσει, κάτι που πρέπει να διαβάσει για να δώσει εξετάσεις. Κάτι το οποίο ουσιαστικά εχθρεύεται την ίδια την ιδέα του σκέφτομαι και διαβάζω και γράφω. Δηλαδή το αντίθετο ακριβώς αυτό που μας λένε να κάνουμε κάπως. Αυτό, συγγνώμη. Γιατί... Είναι μέσα στο κλίμα αυτής της υποκρισίας του άλλα λέω και άλλα κάνω. Δηλαδή προτάσσεται πάρα πολύ η φιλαναγνωσία. Δηλαδή υπήρξε μια περίοδος που ήταν και μάθημα στο δημόσιο σχολείο φιλαναγνωσία. Και την ίδια στιγμή είναι δομικό στοιχείο του σχολείου σήμερα όπως είναι. Να είναι έτσι τα βιβλία, να είναι κάτι εχθρικό. Οπότε, να λοιπόν, πώς ένας παιδαγωγός κάτι μπορεί να μπει και να πει, να το κάνει αυτό. Πώς λέμε ότι φορτίζονται με ιδεολογία, ένας τρόπος να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, να την αναδείξεις. Τι λέτε, τα παιδιά καίνε τα βιβλία, τι θέλω να σου κάνω. Και συνεχίζω από εκεί που ήμουν, τέλος πάντων, να πω ότι και για το μάθημα, όλο το πρόγραμμα, το σχολικό, άμα το δείτε, είπαμε για τα θεωρητικά μαθήματα, γλώσσα, ιστορία, θρησκευτικά, τα μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, η μελέτη περιβάλλοντος, όλα αυτά που ασχολούνται στα σχολεία γίνονται με τρόπο ότι καθαρά ανθρωποκεντρικό και μιλάνε για το πώς αξιοποιεί, για να μην πω εκμεταλλεύεται, ο άνθρωπος το περιβάλλον. Γίνεται με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο η διαιώνιση της ανωτερότητας του ανθρώπου. Και πώς για τις πηγές ενέργειας και για τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα. Γίνεται με πολύ όμορφο τρόπο. Αυτή είναι η πλευρά, η κυρίαρχη της εξουσίας, της αστικής τάξης, του κράτους, που το συνεχίζει και το αναπαράγει αυτό. Από την άλλη πλευρά, ο Φερέρ, με βάση την κοινωνική, ιστορική συνθήκη, αυτό που έκανε ήταν ένα κάλεσμα για μάχη. Ότι δεν είναι να παρατήσουμε την εκπαίδευση, επειδή είναι του κράτους, επειδή είναι της εκκλησίας. Θα μπούμε μέσα και θα πολεμήσουμε. Και πολέμησε, μπορούμε να πούμε, κυριολεκτικά πολέμησε. Σκοτώθηκε. Το σκότωσαν γιατί μπήκε να πολεμήσει σε αυτό το πεδίο. Οπότε, εμένα, ως δάσκαλος στο δημόσιο σχολείο, αυτό είναι που με έδινε, ότι μπαίνω να πολεμήσω.
μπορώ να καταλάβω και να δεχτώ τις κριτικές ξεκάθαρα ότι ρεφορμίζω ή ότι υποστηρίζω και εγώ, γιατί και εγώ δεν μπορώ να τα ανατρέψω όλα. Θα κάνω τη γλώσσα, τι να κάνω, θα κάνω μαθηματικά, θα είμαι μέσα σε αυτό. Αυτό το δέχομαι, δεν μπορώ να το αλλάξω. Θα λερωθώ, αλλά θα μπω εκεί μέσα να το πολεμήσω. Γιατί είπα και πριν, το διακύβευμα είναι τεράστιο. Είναι τα παιδιά όλης της κοινωνίας. Όλα αυτά τα χρόνια και το οποίο όπως αποτυπώθηκε με την έλλειψη των αναφορών παιδαγωγικά για πάρα πολλά χρόνια, το ας πούμε αναθρεπτικό κομμάτι της κοινωνίας έφυγε από την εκπαίδευση. Δεν μπήκε να υπερασπιστεί, να πολεμήσει. Και αυτό άφησε λίγο την φόρτιση που έλεγα νωρίτερα, την ιδεολογική, ξεκάθαρα στη μία πλευρά. Και το ζούμε όπως εξελίσσεται. Κάτι άλλο που θέλω να πω, που το έχουμε συζητήσει και με τον Σπύρο, αλλά έχει να κάνει με την ίδια τη φύση και την δομή του μοντέρνου σχολείου, που είπαμε πριν λοιπόν ότι ναι, δεν ήταν κρατικό, ήταν τυπικά ιδιωτικό. Αλλά δεν ήταν ιδιωτικό, γιατί δεν είχε στόχο το κέρδος, δεν ήταν μια ιδιωτική επιχείρηση. Αν θέλετε, την δικιά μου εικόνα για το σχολείο ήταν ένα δημόσιο σχολείο. Γιατί δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο που ανήκει σε όλους, που είναι ενταγμένο στην κοινότητα και στη γειτονιά, στην έννοια της γειτονιάς. Είχε διασυνδέσεις, δηλαδή τα μαθήματα γίνονταν σε μεγάλο βαθμό στη γειτονιά, πηγαίνανε ας πούμε στα εργοστάσια, στα μουσεία, στα πάρκα. Δίδακτρα. Τα δίδακτρα ήταν προσαρμοσμένα ναι, στο τι μπορούσε να προσφέρει ο καθένας. Υπήρχαν και πλούσιοι δηλαδή που πλήρωναν κανονικά, κάποιοι πλούσιοι λίγοι έτσι προοδευτικοί τα στέλνανε εκεί ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε πληρώνουν κανονικά, άλλοι φτωχοί δεν μπορούσαν. Και όλα τα υλικά παρέχονταν στο σχολείο σου. Δηλαδή είτε και τα εργαστήρια, αλλά είτε και τα υλικά που χρειαζόταν για να φοιτήσεις, για να τι χρειαζόσουν, ας πούμε, δεν χρειάζονταν να τα παρέχουν οι γονείς για τα παιδιά, υπήρχαν από το σχολείο. Από το σχολείο, ναι. Υπήρχε πρόσβαση από όλους. Υπήρχε πρόσβαση από όλους, γιατί είπαμε, ήταν ένα πολύ πρωτοποριακό σχολείο με συγκεκριμένα ιδανικά, τα οποία μορφωμένους ανθρώπους, ακαδημαϊκούς, τους κινητοποιούσε να στείλουμε εκεί το παιδί μας. Έτσι και με μια πιο προοδευτική σκέψη. Δηλαδή, πώς έκανε την εκπαίδευση των κοινωνικών τάξεων, δεν πήγαινε και να παζέ. Παιδιά, στον, ας βάλουμε εδώ για να συνεπάρξει με το προλεταριάκι, ας πούμε. κάποιοι ήρθαν και. Γιατί εμπνεύστηκαν από αυτό. Έτσι. Οπότε για μένα το μοντέρνο σχολείο είναι όντως το δημόσιο σχολείο. Και με το να είμαι εγώ στο δημόσιο σχολείο, στο κρατικό, στο δημόσιο παύλα κρατικό σχολείο, αυτό είναι που με εμπνέει στον Φερέρ, ότι κάνει ένα σχολείο, έχει τον τόπο αυτόν, αλλά τον ανοίγει στην κοινότητα, γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της γειτονιάς. Και με βάση και αυτό το ότι είναι και τέτοιες οι ιστορικές συνθήκες, γίνεται και κομμάτι του αγωνιστικού ταυτόχρονα κινήματος. Είναι άρα με διπλό τρόπο μέσα στην κοινότητα και στην γειτονιά, τη γεωγραφική κοινότητα, αλλά και στην αγωνιστική κοινότητα μέσα. Οπότε, αυτός είναι ένας τρόπος που μπορεί να παρέμβει ένας δάσκαλος στο δημόσιο κρατικό σχολείο. Να υπερασπιστεί αυτόν τον χαρακτήρα του δημοσίου. Όχι ότι το δημόσιο είναι κάτι το οποίο είναι κρατικό δωρεάν, αλλά είναι κάτι δημόσιο, δηλαδή το οποίο είναι ανοιχτό, το οποίο πάλι μπορεί να ασκήσει μεγάλη κριτική, γιατί και κεραμένος θέλει ανοιχτό σχολείο, αλλά θέλει να μπουν οι εταιρείες μέσα. Έτσι. Δηλαδή, ή ας πούμε το, πάλι για την επικινδυνότητα, ο Φερέρ ήθελε να φτιάξει ένα αυτόνομο σχολείο. Η κεραμένος θέλει να φτιάξει ένα αυτόνομο σχολείο. Ο Φερέρ ήθελε να είναι αυτόνομο σχολείο γιατί δεν ήθελε τον έλεγχο του κράτους και της Εκκλησίας. Και να μένω στέλνει ένα αυτόνομο σχολείο για να μην χρηματοδοτεί το σχολείο. Είναι εκτελεστικό όργανο, δεν είναι. Πώς? Και να μένω σε εκτελεστικό όργανο, δεν είναι. Ναι, εντάξει. Είναι ένα σκύλερ που ανέλαβε αυτό το όργανο. Σε τεταλμένη υπηρεσία. Είναι μάχη. Και θα μολάβει κάποιος άλλος μετά όμως. Ναι. Και να μένω τώρα
Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ως το κράτος, η κυβέρνηση, η φιλελεύθερη πολιτική. Και βασικά η Εκκλησία. Γιατί, συγγνώμη, αλλά έχουμε δύο υπουργεία τα οποία είναι μέλη πρώην αδελφοτήτων. Στον πολιτισμό δεν είναι τυχαίο και στις παιδείας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δεν είχε φέρει την εκπαίδευση. Την ότι είχαμε την εκπαίδευση. Είναι και η τεχνολογία, δηλαδή. Σωστό. Πάλι και αυτό είναι πώς. Είναι και καλά ένα εργαλείο, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα που ζήσαμε, όσο το ζήσαμε. Πάλι είναι και πώς φορτίζεται. Η εκπαίδευση, συγγνώμη, ήταν ένα ζητούμενο και από τα πάνω κάπως χρόνια. Είτε για λόγους μετακίνησης, είτε για λόγους οικονομίας, στο κόστος. Ιδιαίτερα στην ιδιωτική εκπαίδευση, δηλαδή ήταν ένα στόχο. Τώρα το ότι αφορμή, ναι, προφανώς το ότι αφορμή. Ναι, παρακαλώ. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα. Δεν είπαμε ότι μπορεί να διακόπτουμε. Είπαμε ότι μπορεί να διακόπτουμε αυτό που διακόπτει. Αν ολοκλήρωση χρήση, μπορούμε να αρχίσουμε να παίζουμε λίγο αυτό το παιχνίδι για να μπούμε όλοι και όλες σε αυτή την κουβέντα. Δεν το λέω όλοι στο παιχνίδι, αλλά για να μπούμε καλύτερα στην κουβέντα. Τέλεια. Σμουθ, λοιπόν. Ξεκίνησε με μια μικρή κουβέντα και τώρα θα γίνει μια μεγαλύτερη κουβέντα. Σιγά σιγά το εξαπλώνουμε. Ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι θέλουμε να παίξουμε είναι να μοιράσουμε κάποιες εκφράσεις που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο αυτού σας. Να πάρουμε λίγο χρόνο για να δούμε στον καθένα και την καθεμία πώς μας φαίνεται ότι αυτά τα πράγματα που λέμε μέσα από το βιβλίο σχετίζονται με την τωρινή ζωή, την εκπαιδευτική και τι μας. Μας φέρνει στο μυαλό ότι τι δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί ομοιότητες βρέθηκαν. Ουσιαστικά αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Οπότε. Εμείς μέχρι τώρα είχαμε το πλεονέκτημα ότι το έχουμε διαβάσει το βιβλίο. Το έχουμε μεταφράσει το βιβλίο. Δηλαδή έχουμε περάσει ώρες πάνω από το βιβλίο και ήρθαμε προετοιμασμένοι με βάση αυτό. Οπότε εμείς τα βγάλαμε από μέσα μας, τα είπαμε. Επίσης, ναι, πέρα από τις φράσεις που θα πάρετε τυχαία, καθένας και κάθε μία, αν εννοείτε, θέλετε να τοποθετηθείτε κάποιο προβληματισμό, κάποιο σημείο, κάποια ερώτηση, οτιδήποτε, δηλαδή και πέρα από το κειμενάκι που θα σας έρθει, η πρωτοσούλα που θα σας έρθει, μπορείτε να πείτε ό,τι άλλο θέλετε. Ενώ και πριν το κείμενο, μπορείτε και τώρα, αν θέλετε, να πείτε οτιδήποτε. Να ρωτήσω. Εφόσον ήταν ένας άνθρωπος που έβγαζε μπροστά για τη φιλοσοφία, πώς θεωρείτε ότι τραβούσε ανθρώπους, ας πούμε, αστικής τάξης, που λες, ότι ήταν που υπήρξε αυτή η συνύπαρξη, όπως λες. Πώς τους προσέγγιε. Αυτό που θα μιλήσω και με το με το κείμενο καθ' αυτό, είναι πάρα πολύ προσεκτικός στο πώς τοποθετείται. Ενώ εννοεί πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι πολύ προσεκτικός. Και αυτό δηλαδή φάνηκε και εκ των υστέρων, όταν δηλαδή φυλακίστηκε και κείμενα που έγραφε και μετά. Ήταν πολύ καλός διπλωμάτης ταυτόχρονα. Και το λέει και ο ίδιος, το παραδέχεται στην αρχή του βιβλίου, δηλαδή για το πώς μιλάει και πώς πείθει ακόμα για να πάρει μια κληρονομιά και να βρει τους πόρους για να φτιάξει το σχολείο. Ήταν πολύ καλός σε αυτό. Αλλά και το κλίμα της εποχής ούτως ή άλλως βοηθούσε, δηλαδή ο επιστημονικός ορθολογισμός που ήταν βασικό πρόταγμα, δηλαδή δεν έλεγε ότι είναι αναρχικό σχολείο, έλεγε ότι είναι ορθολογικό σχολείο, έτσι. Αυτό βοήθευε, δηλαδή, ακαδημαϊκούς, την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι οποίοι γι' αυτό κάνανε, υποτίθεται. Κάνανε επιστήμη, κάνανε ορθολογικό. Ενέπνεαν τον και εξέλισαν τον ορθολογικό τρόπο σκέψης. Οπότε και ένα δημοτικό σχολείο, ουσιαστικά. Να συμπληρώσω κάτι. Δεν ήταν μόνο ότι τους προσέλκυε. Υπήρχε μια έλλειψη, δεν υπήρχε σχολείο ακριβώς. Δεν είναι ότι υπήρχε ένα κρατικό σχολείο κτλ. Επίσης, μιλάμε για μια κοινωνία που ήταν περισσότερο είχε μοναρχική κάπως κατεύθυνση με κάποια μικρά δημοκρατικά διαστήματα. Δημοκρατικά όπως το νόμαμε σήμερα, πραγματικά, ρεπουμπλικανικά θα λέγαμε. Παρά ότι είχε όταν μια έτσι, αστική δημοκρατία η οποία είχε ένα σχολείο, οπότε ήταν μια εναλλακτική πρόταση σε αυτό. Οπότε, επειδή ακριβώς υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν ενάντια στην επιρροή και πλούσιοι και αστεί, ενάντια στην επιρροή και της Εκκλησίας, αλλά και του Μονάρχη, του Βασιλιά κτλ.,
είχαμε πολύ συνειδητά κατεύθυνση να βρεθούμε κάπως όσο γίνονται τα δημοκρατικά στοιχεία μεταξύ τους. Οπότε ήταν και το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής τέτοιο. Ναι, κατάλαβα. Υπήρχε ορολόγιο πρόγραμμα ή κάτι τέτοιο. Στην αρχή το κομμάτι που αφορούσε το πρώτο σχολείο, νομίζω το πρόγραμμα έβγαινε και ανάλογα και με τα πρώτα παιδιά που πήγαιναν εκεί, δηλαδή πότε οι γονείς τους μπορούσαν να τα στείλουν, πότε μπορούσαν τα ίδια τα παιδιά. Όταν επεκτείναν το σχολείο και μέσα σε λίγα χρόνια έφτασε να έχει περίπου στα 120, 2-3 χρόνια νομίζω, 4 πόσο είναι, έφτασε να έχει γύρω στα 120 σχολεία που ήταν επηρεασμένα από το πρόγραμμα, ας πούμε, του Μοντέρνου ή είχαν μια πιο έμεση συνεργασία κτλ. Ή και άμεση. Αυτό είχε να κάνει και με τις ανάγκες των ανθρώπων που στέλναν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή είχε να κάνει με τα ωράρια τους, με την... Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν κάπως και σε μια λογική ολοήμερου, νομίζω πάντως. Δεν είναι ότι έχουμε ακριβώς στοιχεία για ότι ήταν ένα συγκεκριμένο πρωί 8 η ώρα, ας πούμε, μέχρι 2 κτλ. Και ούτε νομίζω και υπάρχουν ακριβώς στοιχεία, ας πούμε. Ναι. Ναι. Αυτό σίγουρα που μπορούμε να πούμε για το πώς επηρέασε στην Αμερική, δηλαδή που εκεί πλέον υπάρχουν στοιχεία το πώς λειτουργούσαν αυτά τα σχολεία και αν είχαν ορολόγιο πρόγραμμα, τι αναλυτικό πρόγραμμα είχαν κτλ. Εκεί, ας πούμε, σίγουρα δεν υπήρχε το ορολόγιο πρόγραμμα. Στην ουσία ήταν ένα σχολείο σπίτι όπου τα παιδιά σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους κινούνταν ελεύθερα. Συνέχιζαν τις κοινοτικές εκδρομές εκτός του σχολείου που θα πήγαιναν στο εργοστάσιο, στην πλατεία, στους δημόσιους χώρους, εν πάση περιπτώσει. Οπότε κάπως έτσι ήταν δομημένο το κίνημα, τέλος πάντων τα μοντέρνα σχολεία στην Αμερική. Αλλά το πρώτο σχολείο. Έχουμε, ας πούμε, θράψματα από το πώς λειτουργούσε στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη εικόνα, ας πούμε. Επίσης, τα αρχεία, ό,τι αρχείο είχε μείνει, τα σχολεία καταστράφηκαν. Δηλαδή, είτε όταν έκλεισαν τα σχολεία μετά την εκτέλεση του Φερέρ, είτε μετά το Φράνκο. Ό,τι υλικό υπήρχε αρχιακό καταστράφηκε. Έχει μείνει αυτό το ελάχιστο που υπάρχει τώρα στο Ινστιτούτο. Ό,τι υλικό υπάρχει είναι σε αυτό το Ινστιτούτο Φερέρ στη Βαρκελόνη. Που έχει κάποια αναγνωστικά, κάποια βιβλία του Φερέρ για την εκμάθηση γλώσσας. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το αρχείο Φερέρ στην πραγματικότητα. Καταστράφηκε μετά το θάνατο. Κλείσαν τα σχολεία, γιατί μετά την πρώτη φυλάκιση τα διώχθηκαν. Απλά επειδή είχε συντηρεί. Από μνήμες μαρτυρίες, οι περισσότεροι. Συγγνώμη, σε κάποιο αντικείμενο. Τα πιο στρατευμένα παιδιά που αργότερα ήταν οι επαναστάτες το 1936, οι περισσότεροι δυστυχώς αγωνιστές αυτοί σκοτώθηκαν στη διάρκεια των μαχών κτλ. Οπότε ό,τι έμεινε ήταν πολύ λίγα αυτά τα υλικά που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους οι πρόσφυγες, οι εξόριστοι κτλ. Οπότε. Όντως είναι πολύ. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων πολύ λίγες, όπως του Άμπελ Πάσπους, που πήγαν στα σχολεία, περάσαν από τις δομές αυτές. Αλλά είναι περισσότερο περιγραφικές. Δεν είναι, ήταν παιδιά, δεν είναι κάτι το οποίο έχει. Πάντως, κατά κύριο λόγο, σαν αντικείμενο ήταν πολύ φυσικές επιστήμες. Γιατί κάπως θεωρούσε ότι θα αναπτυχθεί, ας πούμε, η κριτική σκέψη των παιδιών μέσα από αυτό. Και πάρα πολύ περιβαλλοντική εκπαίδευση. Δηλαδή αυτά τα δύο τα κομμάτια, ότι αυτό που είπε πριν και ο Χρήστος, ότι ένα σχολείο που δεν είναι ανθρωποκεντρικό, όπου μαθαίνω να συμβιώνω στη φύση με τα άλλα πλάσματα, με το σεβασμό, δηλαδή είχαν πάρα πολλές εκδρομές, ας πούμε, στη φύση. Και επίσης υπάρχει και αυτή η υπέροχη ταινία «Η γλώσσα της Πεταλούδας» που μπορείτε να δείτε, που εντάξει, νομίζω όσες την έχετε δει, ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητική, που ακριβώς δείχνει, ας πούμε, πόσο σημαντικός πυλώνας ήταν για το σχολείο του Φερέρ η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Νομίζω, συμπλήρωσε. Και μπορούμε ίσως να δούμε κάποιες πληροφορίες από το ορφανοτροφείο του Πολ Ρομπέν, που εκεί υπάρχουν περισσότερες περιγραφές για το τι συνέβαινε σαν εκπαιδευτική διαδικασία. Όπου κάπως νομίζω αυτό που επισημαίνουν είναι ότι ναι, μεν υπήρχαν γνωστικά αντικείμενα αμυγός, όπως μπορεί να ήταν τα περιβαλλοντικά ή φυσικές επιστήμες, αλλά τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν και τις εξουσιαστικές δομές της κοινότητάς τους, της χώρας τους, που ουσιαστικά να μπουν και σε μια τέτοια διαδικασία συζήτησης και να επισκεφτούν και την Ήπεθρο και τα εργοστάσια και τα μουσεία και αυτό να είναι όλο μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να μην είναι
μια εκδρομή, ένα διάλειμμα, να είναι αυτή η εκδοτική διαδικασία. Μέσα από την κοινότητα, ας πούμε, στο σχολείο. Υπάρχει αυτό το, υπάρχει βιβλίο, το έχω στα γαλλικά εγώ, που είναι ουσιαστικά μία αποτίμηση του ορφανοτροφείου του Ροντέν. Αλλά οικονομικά είναι δύσκολο να βγει αυτό. Θα το προσπαθήσουν. Ναι. Χρειαζόμαστε σίγουρα μια κυρία Μενιέ να μας χρηματοδοτήσει και εμάς. Ναι. Ή να μπούμε στον ΟΕΒ, Οργανισμό Έκδοση Διδακτικών Βιβλίων. Όχι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Και σε μια εκδήλωση που είχαν κάνει τα κορίτσια διαδικτυακά, πάλι το είχα θέσει. Επειδή μιλάμε για ένα σχολείο για όλους, δεν ξέρω αν εκείνη την εποχή τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με ψυχασθένειες, ας πούμε, ιδρυματοποιούνταν και κλείνονταν στα σπίτια. Δεν το έχω ολοκληρώσει το βιβλίο, αλλά υπάρχει κάποια αναφορά. Όχι. Όχι. Όχι, ναι. Δεν νομίζω καν ότι είχε φτάσει εκεί. Δηλαδή ήταν ότι δεν πήγαινε κανένα σχολείο. Ήταν 3 στους 5 αναφάβητους. Δεν ήταν. Δεν το λέω, κατάλαβα σας το λέω. Ναι. Δεν ήταν καν της εποχής ακριβώς. Δυστυχώς δεν ήταν καν. Αλλά δεν υπάρχει αναφορά, σαφής όχι. Στο βιβλίο σίγουρα. Τώρα ναι. Και εγώ τη δική σήμερα το. Δεν. Όχι, είναι πολύ πρόσφατο και η ενασχόληση με την αναπηρία γενικά υπάρχει στην Ιταλία μέχρι πριν από μια 20ετία ή 15ετία. Υπήρξαν εκεί που ήταν ανάπηροι, είχαν, πώς το λένε, κινητικές δυσκολίες κτλ. Συμμετείχαν σε ένα κίνημα, συνδιαμόρφωσαν, κέρδισαν διάφορα σε επίπεδο, από το κράτος σε επίπεδο δομών και διευκόλυνσης, ναι, αλλά σε γενικές γραμμές επίσης είναι κάτι στο οποίο υπολοιπόμαστε πλήρως. Ναι. Πάντως αυτό που ψάχνεις στην ουσία, αυτό που κάνεις έρευνα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή να δεις μέσα από αυτά τα γραπτά, ας πούμε, και μέσα από αυτές, ας πούμε, τις περιγραφές, αν υπάρχει έστω και ορατότητα. Γιατί το να κάνουμε και αυτή την κριτική στην ιστορία, ας πούμε, τη δική μας τη συνέχεια, νομίζω αυτές είναι οι παρακαταθήκες που πρέπει να, για μας και για τους επόμενους και τις επόμενες. Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό να το συνεχίσεις και να το κάνεις να πεις. Μα υπάρχει το παιδί της συμπερίληψης στη φιλοσοφία του Φερέρ, οπότε μπορείς όντως να το πας ένα από. Ναι, δηλαδή. Εγώ βρήκα πρόσφατα ένα άρθρο του Φερδινάν Ντουρί, τώρα γενικά, έτσι, για ένα σχολείο βασισμένο στο Φερέρ, που είχε άτομα με νοητική υστέρηση. Δεν ξέρω αν θα σας βοηθήσει αυτό. Μπορώ να στο. Δεκαετία 60. Ναι, πάλι μιλάμε για πολύ αργότερα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για εκείνες εποχές, ας πούμε, του 1900, που όντως οι περισσότεροι και οι περισσότερες ήταν αναλφάβητοι, δηλαδή κάπως τα άτομα με αναπηρία, μάλλον, ήταν όχι απλά τρίτης κατηγορίας, δεν ξέρω εγώ. Ολικός αποκλεισμός. Πώς. Δεν κυκλοφόρησε, δεν ήταν μαζί. Δεν, ναι, ήταν. Ήταν και ντροπή, μάλλον. Δηλαδή δεν ήταν. Ναι. Και ήταν και το κλίμα, δηλαδή και το θρησκευτικό έπαιζε τον ρόλο. Θα το έβαζε. Όχι, ναι, ήταν τιμωρία από το Θεό κάπως. Δηλαδή αυτό στο μυαλό των ανθρώπων παίζει ακόμα δηλαδή. Όχι, τώρα είναι δοκιμή από το Θεό. Είναι δοκιμή. Ναι, δοκιμή, το ίδιο είναι. Έτσι πρέπει να είσαι καλή χριστιανή, καλή ζωή. Ό,τι ήθελα, ό,τι θέλουν κάνουν, ούτως ή άλλως. Τότε ήταν τιμωρία, τώρα δοκιμή. Υπάρχει και μια εξέλιξη, μια διαλεκτική. Κάναν αιώνα, μπορεί να. Άλλες παρατηρήσεις, ερωτήσεις πριν μπούμε στα στιχάκια. Εμένα με προβλημάτισε αυτό που είπε, που βέβαια το απάντησε κάπως ο Χρήστος, αλλά γιατί θεωρείς ότι πρέπει, γιατί προβληματιστήκατε ως μικρό δέντρο ή θα βάλετε μπροστά, ή αυτό ή το άλλο, δηλαδή κάτι σαν έτοιμη μεθοδολογία ή κάτι σαν φιλοσοφία, γιατί κάτι πρέπει να μπαίνει μπροστά. Δεν λειτουργούν μαζί. Εντάξει, το δίπολο ήταν συμβολικό, δεν είναι υπάρχει. Ναι, ναι. Ναι. Υπάρχει δίπολο. Είπα τα δύο ακραία, ας πούμε, για να μας προβληματίσει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ότι κάποιος απομονώνει αυτό ή το άλλο. Ότι υπάρχουν, ας πούμε, και τα δύο. Όπως είπε, sorry, μπορώ να διακόψω. Ναι, ναι, ναι. Όπως είπε και τη Μοντεσόρι, που είναι πολύ βολικό να τα διασπάσεις, να τα ξεχωρίσεις. Καταλαβαίνω ακριβώς τι είναι. Αλλά ναι, δεν υπάρχουν επιλογές άσπρες και μαύρες.
συνθετικά λειτουργούμε στο δέντρο και πολλές φορές, ας πούμε, κάνουμε αναστοχασμούς, πηγαίνουμε σε άλλες μεθοδολογίες, εμπλουτίζουμε με άλλες, δηλαδή κάπως δεν είναι κάτι στατικό. Κάθε φορά, κάθε κοινότητα μπορεί να έχει άλλα εργαλεία, ας πούμε, για μάθηση. Δεν είναι ποτέ το ίδιο. Νομίζω είναι και ένα κάτι που έχει μείνει, γιατί όταν πήγαμε σε αυτό το σχολείο το αρχικό στην Ισπανία, το παιδεία, ουσιαστικά κλαίγαμε, γιατί μπήκαμε μέσα σε ένα σχολείο το οποίο είχε, ας πούμε, στους τοίχους τον πίνακα και είχε αποφθέγματα τον Κροπότκιν, ας πούμε, για το Φερέ που λέγαμε, δεν το πιστεύω, σε ευρωπαϊκή κοινωνία. Αλλά είχε επίσης τη βιβλιοθήκη μετά το ΣΧΕ του 1990, με τη φωτοτοπία, για παράδειγμα, σε ένα δωμάτιο. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία να κουβεντιάσουμε ότι κάποια πράγματα μπορεί να γίνονται παραδοσιακά, ας πούμε, σε αυτό το σχολείο η εκμάθησή τους, κάποια άλλα όχι. Αλλά το συζητούσαμε, okay, μας ενδιαφέρει τώρα, μας πάμε σε αυτό το σχολείο, άμα κάνουμε και ένα μάθημα ιδίω με τοπικά, το θεωρούμε σημαντικό αυτό ή θεωρούμε πιο σημαντικό από το τι εμπνέονται αυτοί οι άνθρωποι. Μπράβο, αυτό με προβλημάτισε, γιατί είπες ή με τοπική διδασκαλία και φιλοσοφία και λέω γιατί να πάνε μαζί. Ναι, ίσως λέει, από το βίο. Πώς είστε, κουραστήκατε, είστε καλά? Όποια ομάδα θέλει να ξεκινήσει, εμείς τι θέλαμε, να μας διαβάσετε το απόσπασμα που σας έπεισε. Και δεν ξέρω πώς είναι αυτό το παιχνίδι. Διαβάζουμε αυτό το αποσπάσμα και είναι μέσα από το σχολείο αυτού. Από άλλο αποσπάσμα. Ναι, κάποιοι που μπορεί να έρθει και η εταιρεία. Αλλά διαβάζοντα αυτό το βιβλίο, αυτό το απόσπασμα του 1900, τι συσχέτιση βλέπουμε εμείς με το τώρα, τι μας κάνει εμάς, βλέπουμε κάποιες ομοιότητες. Πώς μας αγγίζει αυτό το απόσπασμα. Να, μπορεί να είναι μία λέξη, μπορεί να είναι μία πρόταση, μπορεί να είναι ένας προβληματισμός, μία ερώτηση, δηλαδή οτιδήποτε συνειρμικό. Είναι λίγο πιο αυτόματο συνειρμικό αυτό το. Δεν χρειάζεται να υπάρχει. Και ζωγραφιές από πίσω. Φυσικά και οι ζωγραφιές. Άμα έχετε ζωγραφίσει κάτι καθώς το διαβάζετε, και αυτό μπορείτε να δείξετε. Εννοείται. Η αποτύπωση μπορεί να είναι και μη λεκτική. Δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση μια άλλη φορά. Τη μη λεκτική επικοινωνία. Θα την κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Αν είναι ζήτημα ντροπής, τώρα μπορεί να σπάσει αυτή, έτσι. Κάποιος. Αυτή είναι ένα ζήτημα και στην τάξη, άμα είσαι σε μια τάξη. Πώς θα σπάσει αυτή η ντροπή. Μπορώ να ξεκινήσω εγώ. Λοιπόν, τυχαία μου έρχεσαι από το απόσπασμα που νιώθω ότι με ταιριάζει και λέει, οι γυναίκες και άντρες θα αποφυτούν από το σχολείο μας, αποφασισμένες και αποφασισμένοι να καλλιεργήσουν κάθε είδους γνώση και πράξη υπό την καθοδήγηση του λόγου, με κεφαλαιότητα του λόγου, ώστε να μορφύνουν τη ζωή και να φέρουν τη δικαιοσύνη στην κοινωνία. Δεν χάνουμε το χρόνο μας λοιπόν με προσευχές ή φανταστικούς θεούς για πράγματα που οι δικοί μας αγώνες μπορούν να κατακτήσουν. Τις πράξεις. Μου άρεσε. Μου τέλειξε βασικά το απόσπασμα μου. Πρακτικά στην τάξη μέσα που έχω φέτος νίκαια και επίκτημες προβληματισμούς, τι θεοποιεί, ποιοι άνθρωποι, οντότητες θεοποιούνται, ας πούμε, στα μάτια ενός πεντάχρονου παιδιού, γιατί πρόσφατα ξεκίνησαν να υπάρχουν στην τάξη κάτι ζωγραφιές που έγραφαν τα παιδιά μόνο τους. Υπάρχει Χριστός, ο Χριστός δεν υπάρχει. Okay. Γιατί έχουμε ένα παιδί στην τάξη που οι γονείς του είναι άθεοι και οι δύο και αυτό το ίδιο, ας πούμε, λέει ότι δεν υπάρχει ο Χριστός και τα υπόλοιπα ξέρουν όλη αυτή την ιστορία
όλοι οι διαγραμμένοι σου πήρω, από ότι νιώθω όλη την ιστορία. Οπότε... Όχι, εγώ τα πιστεύω, δεν είναι. Και υπήρξε, ας πούμε, κάπως αυτή η κουβέντα και μετά σκεφτόμουν ότι και οι κυρίες, οι κύριοι πάνω στην τάξη στον υπηαγωγείο είναι με κάποιο τρόπο οντότητες, γιατί αυτό οδηγούμε προς τον δογματισμό, ας πούμε, στα σχολεία. Αυτό μαθαίνουμε, εμείς θα πούμε το σωστό και το λάθος, τι να γίνει και όχι. Οπότε μπήκε αρκετά στη σκέψη σου, την τελευταία. Αυτό που κρατάω λέει ότι οι παρατηρήσεις του γονέα και οι υποδείξεις του δασκάλου δεν πρέπει να αποτελούν επιταγές μιας μηχανιστικής ή στρατιωτικής εντολής, ούτε επισκεφτικά δογματική εντολή. Πρέπει να βοηθήσουν το παιδί να ξεδιπλώσει δυναμικά τη ζωή από μέσα προς τα έξω, ενθαρρύνοντάς το να εξελίξει τις έμφυτες κλίσεις. Και με μένα ταιριάζει κάπως αυτό. Ενώ κόλλησε φορά. Ναι, κάπως τυχαίνει να βρίσκομαι έτσι σε μια φάση αναθεώρησης της μητρικής, ας πούμε, σχέσης και όλα αυτά. Και το βίωνα κάπως και το βιώνω και το μιζόλου που έχουν βιώσει. Την εξουσία κάπως και πρόσφατα διάβασα και το άρθρο για τον ανήξιμο της Κατερίνας. Και τα είπε όλα κιόλας, να είναι αυτό. Και κολλάει παντού. Άρα είναι ένας ρατσισμός, ο ενηλικισμός, ο οποίος είναι καθολικός. Το έχουμε βιώσει όλοι και όλες. Δεν υπάρχει κάποια διάκριση σε αυτό. Η υποτίμηση της παιδικής ηλικίας, άσχετα αν είμαστε τέλος πάντων αρτιμελείς λευκοί προνομιακοί αυτού του χώρου, είτε όχι, έτσι... είτε ξέρω εγώ μετανάστρες κτλ. Είναι μια ηλικία που την έχουμε περάσει όλοι στην περιθωριοποίηση. Φυσικά με διαφορετικές ποιότητες ανάλογα. Εντάξει. Εντάξει, είναι πολύ αυτό το πώς. Το ίδιο πώς είπα και εγώ. Εσένα πώς. Πώς σου. Επειδή κάτι σαν να κατάλαβα ότι να δούμε κάποιο σημείο που είναι ας πούμε μαζί. Μας κάνει το κλικ από όλο αυτό, εμένα είναι το από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή από το ίδιο το άτομο, η προσωπικότητά του και όλο αυτό έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με αυτό που είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Οπότε αυτό που είπε ο Χρήστος, ότι ο δάσκαλος που ενδιαφέρεται παιδεία, είναι ελευθεριακή παιδεία, είναι εκφύσεως είναι δηλαδή ξεκινάει με από τη κόντρα με το σύστημα του παιδιού. Οπότε ξεκινάει ένας κλεφτοπόλεμος. Όλο αυτό είναι ένα το περιεχόμενο που δηλαδή ξεκινάς ενδιαφερόμενος για την χειραφέτηση του ατόμου από την τρυφερή ηλικία και η πορεία σε κάνει αναρχικό. Έτσι και εμείς. Αισιόδοξο. Είναι σαν αυτό που λένε ότι η φύση θα νικήσει. Εσένα όμως, γιατί ο πιο πολύς κόσμος φοβάται και μπαίνει στην αξιολόγηση, κάνει τις δεξιότητες. Μέσα όμως από την ίδια τη διαδικασία, ουσιαστικά είναι σαν η πραγματική παιδεία είναι η καθημερινότητα, δηλαδή το σχολείο ελεύθερος χρόνος. Έρχεται και από την ίδια τη ζωή. Και δεν μπορεί να είναι από τα έξω, όχι αυτό που λέει από μέσα προς τα έξω. Αυτό που υπάρχει είναι από τα έξω. Γίνονται προγράμματα, κάποια άλλη αποφασίζει, πιθανόν δεν έχουν καμιά ιδέα. Δεν είναι από την ίδια την αναγκαιότητα.
να πω κάτι. Σε κάποια φάση έχω και εγώ τάξη με πείο. Είναι ένα κορίτσι. Τέλος πάντων, συζητάμε για το ότι πολλές φορές ενώ κάπως είναι πολύ συντονισμένη η ομάδα όταν είμαι εγώ εκεί, όταν δεν είμαι εγώ εκεί. Τέλος πάντων, αποσυντονίζεται κάποιος και είναι η κοπέλα που κάνει αγγλικά, γιατί πλέον έχουμε αποκριτικά. Α, ναι, μπήκαν τα αγγλικά στα νύχια. Δύο φορές την εβδομάδα. Σε έχω και η Ρίκη ίδιος η κοπέλα, τους έχω πει, παιδί μου, να μην τη ζωρίζουμε κάπως. Και πετάγεται, λέγα, παιδί, και προτείνει να κάνουμε πρόβα για το πώς θα είμαστε μπροστά. Και κύριε Μαπρόβα, είναι αυτό που και τώρα είμαστε. Α, μου λέει, δηλαδή τώρα καταλάβω. Πρόβα είναι η ζωή. Βουάου! Δεν είναι καλό αυτό που είπε. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Φοβό. Κάθε μέσα από τους μπέλους. Εγώ προβληματίζομαι με αυτό το μοντέρνο σχολείο σε ένα επίπεδο που σχετίζεται με την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Το φέρω ξανά μέσα στην αναπηρία. Γιατί οι πρακτικές, τέλος πάντων, ειδικά όταν ασχολείσαι με άτομα που είναι στο φάσμα και με οποιαδήποτε αναπηρία, θα πω, όταν φέρει, τέλος πάντων, νοητικό ζήτημα, ας πούμε, νιώθω ότι είναι πιο καθοδηγητική, πιο επιβλητική, πιο αυταρχική, ας πούμε. Οπότε, και εγώ σαν... δεν θα χρησιμοποιήσω... θα πω... τι να πω, παιδαγωγός να πω, γιατί τέλος πάντων έχω διάφορες ειδικότητες. Μπαίνοντας σε αυτό, πολλές φορές έχω έρθει σε αμηχανία, χρησιμοποιώντας, τέλος πάντων, προστακτική, χρησιμοποιώντας το δικό μου, εν πάση περιπτώσει, έναν πιο καθοδηγητικό τρόπο. Και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, πώς αυτό το μοντέρνο σχολείο, ένας άνθρωπος που θεωρείται, που είσαι και στο πεδίο ακριβώς, πώς αυτή η επιτακτικότητα του λόγου σε έχει φέρει σε αμηχανία άλλες φορές ή την έχεις πετάξει, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί για μένα, όσο και αν προσπαθώ, πολλές φορές βγαίνει μπροστά. Οπότε θα ήθελα να εμπειρικά. Ναι, εμπειρικά σου πω. Δουλεύοντας παιδιά, ας πούμε, και με αυτισμό και με πολύ επιθετικά παιδιά ή παιδιά που έχουν τάση να αυτοτραυματίζονται. Τι θα κάνεις, ας πούμε. Δηλαδή, εκεί θα παίρνεις ένα ρόλο της καταστολής της ενέργειας του παιδιού που θα κάνει, ή θα παραχτυπήσει κάποιον άλλον, θα το σταματήσεις. Οπότε, ναι, το καταλαβαίνω και στην αρχή σίγουρα είναι αμηχανό ή το προστακτικό κομμάτι που είπες ότι μπορεί έτσι να λειτουργεί το παιδί. Άμα δηλαδή να μην μπορεί να λειτουργήσει, να κάνει κάτι στοιχειώδες θετικό για αυτό, μπορεί να χρειάζεται να είσαι προστακτικός. Δηλαδή είναι λίγο πολύ περίεργα τα όρια το και το βλέπεις στην πράξη. Έχεις μια κατεύθυνση και μια συνείδηση από πίσω σε αυτό που θα κάνεις, αλλά ίσως μερικές φορές φαινομενικά κάνεις κάτι κατασταλτικό, κάτι γίνεσαι από μπάτσος. Δηλαδή και εγώ το σκέφτομαι αυτό που θα λέω στην εαυτό μου, τώρα γίνομαι μπάτσος, ας πούμε. Αλλά φαινομενικά πράγματι βγαίνει αυτό στην καθημερινότητα της ειδικής αγωγής. Και όχι μόνο. Ναι, εγώ τώρα μιλάω ξεκάθαρα γι' αυτό. Ναι. Αυτό που εμένα με βοηθά γενικά στην ελευθεριακή αγωγή, να την εντάξω στην ειδική αγωγή, είναι η λογική της κοινότητας. Η τάξη ως κοινότητα, ως ένα σύνολο, δηλαδή αυτή η λογική της συμπερίληψης, της ισοτιμίας, το οποίο έχει πάρα πολύ δουλειά με τα υπόλοιπα παιδιά. Έτσι. Πώς καλλιεργείς αυτό το κλίμα, με φιλοσοφία και με τη μετοπική φιλοσοφία που είπε η Σάσα, ας πούμε, αλλά και με
πρακτικές, δηλαδή να κάνεις συμβούλιο φρενές, συμβούλιο τάξης φρενές, το οποίο υπάρχει αυτιστικός, αυτιστικό παιδί. Πώς μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε αυτό, να περιμένει για τον λόγο, να μιλάει πάνω στο θέμα και να λειτουργήσει μια διαδικασία συνέλευσης με παιδί με αναπηρία μέσα. Το θέλει πολύ δουλειά, αλλά δεν είναι ατομικό, δεν είναι ότι θα κάτσω να δουλέψω με το παιδί, είναι κοινοτική η δουλειά με την τάξη ως κοινότητα, το οποίο ήταν αυτή η συνεκπαίδευση που λέμε και το συλλογικό υποκείμενο της τάξης. Εκεί είναι που εγώ προσωπικά βρήκα ότι η ελευθεριακή διευταρχική αγωγή παρεμβαίνει στην ειδική αυτό. Λέγοντας το τώρα για περιπτώσεις παράλληλης στήριξης σε δημόσιο σχολείο, έτσι, συμπερίληψη σε αυτό το πράγμα. Μετά σε ειδικό σχολείο, σε πιο δύσκολες περιπτώσεις, είναι άλλο θέμα, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι ακόμη πιο δύσκολο και εκεί ψάχνει και κάτι ψηλό και δύσκολο. Μπορώ να συμπληρώσω έτσι κάτι. Δεν θα μιλήσω απαραίτητα για την ειδική αγωγή. Παρ' όλα αυτά, στο μικρό δέντρο, όλα αυτά τα χρόνια έχουν έρθει παιδιά, ήταν παιδιά στην κοινότητα που ήταν στο φάσμα. Κάπως δεν λειτουργούμε κάπως διαφορετικά. Όταν ακούει κάποιος ή κάποια ελευθεριακή εκπαίδευση, ελευθεριακό σχολείο που υλοποιείται, καμιά φορά φαντάζεται λίγο ότι μετεωριζόμαστε σε ένα ροζ συννεφάκι και ότι εδώ έτσι όλοι είμαστε. Δεν το λέω στην παρατήρηση που είπες, το λέω γενικά. Δηλαδή, άρα εσείς δεν έχετε τα έμφυα στερεότυπα, δεν έχετε βία στο σχολείο. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή, έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ζούμε πολλές αντιφάσεις, σαν την αντίφαση που είπες, δουλεύω στο δημόσιο, αλλά εμείς έχουμε φτιάξει το αυτοργανωμένο. Ζούμε πάρα πολλές αντιφάσεις. Την αντίφαση ότι ως παιδαγωγός θα παρέμβεις και θα κατευθύνεις, είναι μια αντίφαση την οποία χρειάζεται να διαχειριστείς με την ομάδα σου. Με την ομάδα με την οποία λειτουργείς. Η αντίφαση ότι είμαι τροχονόμος και παιδαγωγός και φροντίστρια και λίγο μαμά. Και θέλω να επηρεάσω και τις αξίες μου και θέλω να δομήσουμε και ένα πολιτισμό όλοι και όλες μαζί που να το δώσουμε στα παιδιά, αλλά όταν πάει κάποιος να χτυπήσει θα πω stop και αν με διακόψει θα διαμαρτυρηθώ και ας είμαι ενήλικας, αλλά όταν μου πει αυτό που κάνεις με ενοχλείς και είναι 3 χρονών θα σταματήσω και θα ζητήσω συγγνώμη και θα το κοιτάξω στα μάτια, θα τα διαχειριστούμε όλα αυτά όλοι και όλες μαζί. Δηλαδή, νομίζω η μεγαλύτερη αντίφαση που αντιμετωπίζουμε ως δασκάλες, ας πούμε, και δάσκαλοι, είναι ότι επειδή ακριβώς είμαστε στο ρόλο να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά σε αυτή την κοινωνία, σύμφωνα με το δικό μας όμως πολιτισμό, γιατί θα πάρουν επιρροές και ρεθίσματα, θα το κάνεις και αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται, άμα δύο παιδιά πάνε να χτυπηθούν, φυσικά και θα τα σταματήσεις. Ναι, και δεν ξέρω αν αυτό λέγεται καταστολή, εγώ προσωπικά. Μπορούμε να το συζητήσουμε πολλή ώρα. Η παιδαγωγή και οι παιδαγωγές, δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι καταστολή. Δηλαδή, το να γίνεσαι, γιατί ας πούμε πολύ συχνά τα παιδιά που χτυπάνε είναι τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα λεκτικό, ας πούμε, ανεπτυγμένο. Το να γίνεσαι η φωνή τους και αντίστοιχα να ακούνε τα παιδιά που δέχονται, ας πούμε, το χτύπημα, ότι θέλει να παίξει αυτή τη στιγμή και να μάθει όλη η κοινότητα να διαχειρίζεται, ας πούμε, ένα παιδί που δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα και όταν θέλει να πάει να παίξει, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να σμπρώχνει. Είναι ένα εργαλείο που το διαχειριζόμαστε όλοι και όλες μαζί στην κοινότητα. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, φέρνω, αλλά είναι πολύ σημαντική αυτό το ερώτημα, πολύ σημαντικό το ερώτημα και η γωνία που έθεσες, νομίζω. Ότι που σταματάει το όριο του τροχονόμου και της αγωγής, ας πούμε. Το σαν εσωτερικό προβληματισμό, από την άποψη πια, ότι μπαίνει σε μια διαδικασία. Στην ειδική αγωγή, καλώς ή κακώς, υπάρχει... Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι υπάρχει το άσπρο και το μαύρο. Δεν υπάρχει αυτό το τόσο έντονα, το κομμάτι το... Σου δίνω εγώ κάτι, και μέσω του λόγου προκύπτει και κάτι άλλο. Προκύπτει με άλλους τρόπους το ενδιάμεσο χρώμα. Δεν ξέρω κιόλας αν τέλος πάντων γίνομαι πάρα πολύ κατανοητή αυτή τη στιγμή. Απλά ο τρόπος που προσεγγίζει επικοινωνιακά πολλές φορές ένα άτομο είναι πιο ευθύς, πιο κοφτός. Και αυτό μπορεί έχοντας
τη θέλεις τέλος πάντων να προσεγγίσεις ένα μοντέρνο σχολείο, ένα ελευθεριακό σχολείο, να σε φέρνει σαν παιδαγωγό σε σύγκρουση εσωτερικά, ας πούμε. Αλλά όχι από την άποψη ότι καταλαβαίνω ότι ένας παιδαγωγός προφανώς έχει πολλαπλούς ρόλους μέσα σε μια ομάδα και τάξη, όπως και κάθε μαθητής αυτής της ομάδας. Ναι, αυτό ήταν περισσότερο το. Εγώ αυτό που σκέφτομαι σχέση με αυτό που λες είναι κάτι το οποίο το συζητάμε πολύ συχνά και αφενός μας βοηθάει το γεγονός ότι υπάρχει παιδαγωγική ομάδα. Είσαι μαζί με άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ίδιους προβληματισμούς και μέσα από την κουβέντα. Ότι κάπως και εμείς αναρωτιόμαστε μόνοι μας ότι εμείς δεν έχουμε βιώματα από αυτήν την εκπαίδευση. Πώς θα την πραγματώσουμε αυτήν την εκπαίδευση λοιπόν. Πώς θα την κάνουμε πράξη. Οπότε πρέπει συνεχώς να είσαι μια διαδικασία να φαντάζεσαι πράγματα τα οποία δεν τα έχεις βιώσει. Δεν ξέρεις πώς είναι. Πώς να τα κάνεις πράξη, να πειραματίζεσαι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά φυσικά μας βγαίνει να κάνουμε και εμείς αυτό το κομμάτι. Οπότε θέλει αυτοεκπαίδευση δική μας πρώτα απ' όλα. Πρώτα συγγνώμη σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ας πούμε η κλασική εκπαίδευση. Ένα παιδί το οποίο έχει κάποια αναπηρία οποιοδήποτε δίκου, πιέζεται περισσότερο νομίζω. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει η ομάδα που είπε ο Χρήστος πριν, όταν υπάρχουν οι επιταγές να βγει, για παράδειγμα. Είναι πιο καταπιεστικό για ένα παιδί που είναι στο φάσμα όταν πρέπει να ακολουθήσει το πρόγραμμα των άλλων παιδιών. Και από feed πρόγραμμα γενικά, όχι απαραίτητα, δηλαδή δεν χρειάζεται απαραίτητα να το ακολουθεί το πρόγραμμα. Τροποποιείται. Ουσιαστικά η μεγάλη πλειοψηφία όσων δουλεύουν στην ειδική αγωγή είναι αυτό ότι κάνουν παραλληλή στήριξη μπρος στην τάξη μαζί με το δάσκαλο και τροποποιούν το πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες του παιδιού. Οπότε. Ναι, αν τροποποιείται είναι καλό για το, ναι, το παιδί και για το σύνολο. Ναι, τα τελευταία. Στον βαθμό που τροποποιείται, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ανάλογα τις ανάγκες του παιδιού, τα τελευταία 15 χρόνια γίνεται αυτό. Θέλει κάποιος κάποιο απόσπασμα ή κάτι να πει μια λέξη σε σχέση με αυτά που άκουσε. Το δικό μου απόσπασμα λέει. Ένα είδος παράλυσης κυριεύει τη συνείδηση από τα ανήθικα χαρακτηριστικά της διαδικασίας των εξετάσεων. Ματαιοδοξία για τα παιδιά με τα υψηλότερα αποτελέσματα, φθόνος και ταπείνωση για όσα απέτυχαν. Και στα μεν και στα δε, ανατέλουν εκείνα τα συναισθήματα που χρωματίζουν τον εγωισμό. Εγώ είμαι απόφυτος ηλικίου και ξαναδίνω πανηγύρια τώρα, κάτσε. Καλή ευτυχία. Καλή ευτυχία. Οπότε το έχω. Μου φαίνεται καταρχάς εντυπωσιακό ότι το 1901 και επίσης και λίγο πιο πρωτύτερα το σκέφτηκε και μετά το εγγύησε. Αυτό το καινούργιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σκεφτείς. Αυτό με εντυπωσιάζει. Να σκεφτείς κάτι που δεν υπάρχει. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Και βλέπω σε αυτό που λέει τη σημερινή πραγματικότητα. Ότι ας πούμε κι εγώ νιώθω ένα αίσθημα ότι ενώ δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει και τόσο πολύ το ότι πέρασα εκεί σε εκείνη τη σχολή. Απέτυχα, ξέρω εγώ. Επειδή οι φίλοι μου πέρασαν τέλος πάντων σε κάποιες σχολές, ένιωσα μέσα μου έτσι ότι μειονεκτό κάπως. Ενώ δεν με νοιάζει τόσο, το ένιωσα όμως. Και με έπιασα και αρκετές φορές να λέω ότι δεν θα. Και που πέρασαν, ας πούμε, στις σχολές, δεν θα κάνουν επάγγελμα αυτό που έχουν περάσει. Είναι και δεν είμαι περήφανος για αυτό που σκέφτομαι. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Ναι, ναι. Αλλά δεν είμαι περήφανος γιατί αυτό είναι εγωιστικό μου κρυφά. Ότι δεν θα περάσουν, οπότε και εγώ καλά είμαι, ας πούμε, που δεν πέρασα. Είμαι στο ίδιο επίπεδο. Αλλά πάλι μπορώ να σκεφτώ μια λογική σε αυτό τον εγωισμό μου, γιατί έτσι έχω περάσει τα 12 χρόνια στο σχολείο. Αυτό. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραίο. Εντάξει, νομίζω. Δυστυχώς αυτό το σχολείο που περνάμε όλοι, όσο και να το καλλιεργούμε με τους φίλους και τις φίλες μας, στο οικογενειακό μας περιβάλλον, με άλλους δασκάλες και δασκάλους, και να μην μας ενδιαφέρει αυτή η μέτρηση και ο ανταγωνισμός και να καλλιεργούμε άλλες αξίες ή να βρεθούν και δάσκαλοι στο δημόσιο σχολείο που ακριβώς να μας εμπνεύσουν και άλλες αξίες, νομίζω ότι δεν γίνεται να μην το εισπράξεις και να μην μετρήσεις τον εαυτό σου ότι
δεν τα κατάφερα, όχι σύμφωνα με τις δικές σου αξίες και με το περιβάλλον σου, αλλά σύμφωνα στο σύνολο της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι όσο και να καλλιεργούμε την αλληλοβοήθεια, τον αλληλοσεβασμό, την αυτοπεποίθηση, δεν γίνεται να μην σε ενοχλεί όταν κοινωνικά θεωρείται αυτό μη επιτυχημένο, ας πούμε. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και τώρα η παιδαγωγική αποτυχία και επιτυχία, πώς ορίζεται στην ελευθεριακή εκπαίδευση και πώς στην παραδοσιακή. Δηλαδή είναι μεγάλο το ζήτημα με το οποίο ανέδειξες, ας πούμε. Νιώθω ένα μεγάλο κρίμα που το σχολείο δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Γιατί και η μητέρα μου έχει περάσει τέλος πάντων τον παιδαγωγικό πρόσφατα, στο Αθήνα. Και έχω ακούσει διάφορα έτσι από παιδαγωγούς πιο παλιά και τέτοια. Και νιώθω αυτό ότι είναι πολύ κρίμα. Το σχολείο θα πρέπει. Βλέπω ότι υπάρχουν ιδέες από πολύ παλιά για ένα ιδανικό σχολείο. Ας πούμε, βλέπω καταρχάς αυτό είναι. Το σχολείο είναι φανταστικό. Δεν είχα ξαναδεί τόσο. Ένα σχολείο που τα παιδιά να έχουν επαφή με τα απλά πράγματα που θα συναντήσουν και έξω στον κόσμο. Δηλαδή, εγώ τα μαθήματα που κάνω μαθηματικά, ας πούμε, κάνω ολοκληρώματα τώρα. Τι ολοκληρώματα. Πλάκα μου. Και για τη φαντασία αυτό που λέει, είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή, δεν πρέπει να σκεφτείς με κανέναν τρόπο, ενώ έτσι πως είναι δεδομένο, ότι μπορεί κάπως αλλιώς να είμαστε. Ή μπορούμε να υπάρχουν εναλλακτικές. Όχι, εκεί αυτό. Ολοκληρώματα. Είναι, γι' αυτό λέω, δεν είναι απλά σκοτώνουν τη διάθεση του, του παιδιού σου να διαβάσει. Είναι ότι σκοτώνουν τη διάθεση γιατί το διάβασμα είναι και κάτι που είναι πολύ ενεργητικό. Δεν είναι τηλεόραση. Βλέπω, κάθομαι. Ναι, μπορεί να σκεφτείς και εκεί, δεν λέω. Αλλά είναι. Πρέπει να το σκεφτείς. Πρέπει να δεις. Δηλαδή και ο Γκραβ, και όταν ο Φερέρ βγάζει αυτό το βιβλιαράκι που είναι παραμύθι, ας πούμε, το οποίο. Είναι ουσιαστικά ένα παραμύθι φαντασία, ας πούμε. Δηλαδή βάζει το παιδί να σκεφτεί πώς αλλιώς θα μπορούσε να ήταν ωραία κάπου. Δηλαδή να είναι κάπου που αξίζει να ζει. Σπυρό, να σκεφτεί. Μια φορά όταν ρωτάνε, ας πούμε, και τι κάνει στο μικρό. Τίποτα. Μαθαίνουμε να είμαστε κοινότητα. Δεν χρειάζεται ούτε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μαθαίνουμε να ζούμε μαζί. Να μαθαίνουμε ο ένας από την άλλη, να συμβιώνουμε, να μαθαίνουμε τα προσωπικά όρια και να τα κάνουμε, να τα βάζουμε μέσα στο συλλογικό. Δηλαδή, άλλοτε μπορεί να έρθει στο μικρό δέντρο και να έχουμε 35 κανόνες, και άλλοτε μπορεί να έρθει και να έχουμε 2 κανόνες. Δηλαδή, οι κανόνες, ας πούμε, και τα όρια είναι για να εξυπηρετούν την κοινότητα. Μαθαίνουμε πώς θα γίνουμε κοινότητα. Δηλαδή, κάπως. Εντάξει, αυτό πάντως και του Φρέιρε, ας πούμε, η συμβολή είναι πολύ σημαντική σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της κοινότητας κτλ. Δηλαδή, ότι το αν δεν μάθεις βιωματικά την άμεση δημοκρατία μέσα από μια αληθινή βιωμένη κοινότητα που έχει πραγματικά προβλήματα, είναι αγροτική, τέλος πάντων λέω αγροτική γιατί ασχολήθηκε ας πούμε με, με αγρότες ας πούμε. Αλλά δεν, δηλαδή, δεν είναι κάτι που μπορεί να μπει στον αναλυτικό πρόγραμμα και να πεις θα κάνω δημοκρατία. Θα κάνω κοινότητα, θα κάνω συνέλευση. Είναι κάτι που πρέπει να είναι φιλοσοφία και, και να διαπνέει όλο το σχολείο, ας πούμε. Οπότε ναι, κοινότητα. Και ολοκληρώματα. Και ολοκληρώματα. Να διαβάσω. Σε ένα κατάλληλο και φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα βρίσκει τον εαυτό του σε επαφή με όλα όσα αγαπάει. Εγώ σε αυτό εντάξει βρίσκω πάρα πολύ αυτό που εγώ θέλω να ζω στην κοινότητα του σχολείου. Μακάρι όλοι να διαμορφωνόμαστε με βάση αυτά που αγαπάμε. Η ταυτότητά μας να μπορούσε να μέσα σε ένα παιδαγωγικό περιβάλλον υπήρχε ελευθερία να γνωρίσουμε αρχικά αυτά που αγαπάμε και να αυτά να μας διαμορφώσουν, να μας εμπνεύσουν και να εξελιχθούμε, να εξελίξουμε έτσι την ταυτότητά μας και όχι μέσα όλοι σε ένα τουβάρι. Ίδια όλα. Όλα ίδια. Εκβαζοποίηση. Ναι, ότι εντάξει, στο σχολείο προφανώς όλοι στο κλασικό σχολείο αντιμετωπίζονται ως ένα πράγμα. Εγώ έχω να πω το μάθημά μου και όποιος καταλάβει, καταλάβει.
Αλλά μιλάμε για την αγάπη την παιδαγωγική. Δεν τρεπόμαστε. Δεν είναι κάτι κακό να μιλάμε για αγάπη. Εκπαιδευόμαστε πάνω στην αγάπη. Mm. Αλλά δεν μιλάμε συχνά για την παιδαγωγική αγάπη. Δηλαδή, το σχολείο πραγματικά, ας πούμε, και η σχέση ας πούμε, και των συμμαθητών και των συμμαθητριών και των δασκάλων με τα παιδιά. Είναι σχέση αγάπη. Αλλά η λέξη αγάπη δεν ονομάζεται πουθενά. Δεν εκπαιδεύομαι εγώ να μάθω να αγαπάω. Κάπως δεν εκπαιδεύτηκα μέσα από το οικογενειακό μου, το φιλικό μου, το πολιτικό μου περιβάλλον, από τα περιβάλλοντα τα οποία έζησα. Αλλά ποτέ δεν μιλάμε για την παιδαγωγική αγάπη. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί λοιπόν η ελευθεριακή δεν μιλάνε για την αγάπη, παρόλο που μεγάλες ας πούμε προσωπικότητες και στοχαστές έχουν μιλήσει για την αγάπη ας πούμε, που περιέχεται σε αυτή τη σχέση. Στην παιδαγωγική σχέση. Και στην ελευθεριακή σκέψη. Η σχέση των ανθρώπων που χρειάζεται να εμπλουτίζεται μέσα από την αγάπη. Mm. Αλλά δεν είναι ένα άλλο. Μια άλλη θολότητα, ένα κενό ας πούμε, αυτή τη σκέψη. Mm. Η Goldman έχει μιλήσει γι' αυτό. Mm. Έχουν μιλήσει. Και η Εκκλησία μιλάει. Η Εκκλησία. Έχει πάρα πολύ ωραία. Δεν το είπαμε. Όχι, ήταν διαφήμιση τώρα ήταν η ώρα που μπαίνουν διαφημίσεις. Αφήνουμε λοιπόν τον δρόμο στην παιδική πρωτοβουλία. Αφήνουμε εκτός τον δρόμο στην παιδική πρωτοβουλία σαν μονοπάτι που οδηγεί απευθείας στην ανάπτυξη της καλλιέργειας των παιδιών, δίχως να καταστρέφουν τα τυπικά χαρακτηριστικά που καθοδηγούν την ύπαρξη ή να περιορίζουν το μυαλό των μαθητών στο καλούπι που ορίζουν οι επιθυμίες και τα καπρίτσια πατεράδων και δασκάλων. Μια και τώρα έφερε από μια προηγούμενη εκδήλωση που κάνατε για το περιβάλλον και την ελευθερική εκπαίδευση και που ρώτησε κάποια, ας πούμε, πώς, ας πούμε, ότι έχεις ένα διδακτικό στόχο εσύ, ας πούμε, καθημερινά, ας πούμε, και πώς μπορείς αυτό να το πετύχεις. Και τώρα, ναι, κάπως νομίζω, ας πούμε, ότι έτσι εγώ το υπόθηκε, ας πούμε, ότι και είναι ένα γεγονός ότι τα παιδιά, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες τους και επιθυμίες τους, ας πούμε, το πρόγραμμα που θα βάλουν, πετυχαίνεις μέσα από όλο αυτό, πετυχαίνεις τον διδακτικό στόχο, ας πούμε, δηλαδή περιέχεται η ζωή και η διδακτική στόχη σε όλο αυτό που θέλουν να κάνουν, με τον τρόπο που θα το κάνουν. Κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να πας να... Δηλαδή, θα βγουν τα μαθηματικά, θα βγουν όλα, ας πούμε, θα βγουν μέσα από τις δραστηριότητες που θέλουν να κάνουν. Και η κοινότητα, ας πούμε. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εκδήλωση. Να ξεκινήσουμε να συζητάμε στα δεξιά παρέες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Πραγματικά ήταν υπέροχο. Και όχι, αυτό. Να συζητήσουμε να είμαστε έτσι στο πάνελ και πάμε να τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, που μοιραστήκαμε μαζί την πρώτη μετά από δύο χρόνια. Ήταν πολύ ωραία.